Κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. 1 με 3. Η εκπομπή σου, φίλε μου Γρηγόρη, είναι σαν διαθυμόπλιο. Στο διαθυμόπλιο δεν μπαίνουν επιβάτες, αλλά πλήρωμα. Ένας από αυτούς αισθάνομαι και εγώ ένα μέρος του πληρώματος. Και όλοι οι συνακροατές που παίρνουν τηλέφωνο είναι πλήρωμα, δεν είναι επιβάτες. Εγώ έτσι νομίζω. Εσύ τι λες? Συμφωνώ απόλυτα. Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, στην άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συνέστημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι άλλο. Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Σ' είχε πει για τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Δεν έπιζε, ποιος νοιάζεται για σένα? Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του επαναστάτη. Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες οραματιστές που έσωσαν την αθωότητά τους είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Σου λέω ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδί. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή. Κι αν έχετε ζήσει, γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε, δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδί. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζει, ρε παιδί. Δεν τι δροσιά είναι αυτή που μας έρχεται από τα ψηλά. Θα μου πει τον καταγραφέα του Κουτσούλη τη Περιστέρη και σου λέει: νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο, το Άγιο Πνεύμα. Εδώ είμαστε, Focus FM 103,6. Σερέτης Γρηγόρης, κόντρα στο σύστημα, παρέα μέχρι τις 4. Μπείτε, βρείτε μας στα social media, στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter. Έχουμε κανάλι στο YouTube, έχουμε ιστοσελίδα, έχουμε εφαρμογή για κινητά και tablet, έχουμε TikTok, έχουμε τις καλύτερες μπαταρίες, X-Power Batteries. Λαγκαδά 109 βρίσκεται το κατάστημα. Σε περίπτωση που μείνετε από μπαταρία, παίρνετε τηλέφωνο στο 2310-735-722. Έχουμε και το καλύτερο κτηνιατρίο στην Καλαποθάκη για να πάτε τα ζωάκια σας. Δεν μας φτάνουν όλα αυτά. Σήμερα το πρωί πήγα να πάρω ένα ίνοξ ψυγείο. Πήγα στον παλιό δρόμο του Κυλκισίου. Στην εταιρεία ίνοξ Ντόμπρος.
Μπαίνω μέσα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Πιάσαμε λίγο τη συζήτηση. Λέω, ποιος είναι ο Ντόμπρος? Εγώ, μου λέει, Άρης, Άρης το μικρό. Εγώ, λέει, είμαι Ντόμπρος. Το λέω και εγώ, είμαι Ντόμπρος, οπότε θα τα βρούμε. Και ακούστε το απίστευτο, όντως τα βρήκαμε. Ξέρετε ότι δεν τα βρίσκω εύκολα με ανθρώπους. Ήταν όντως Ντόμπρος. Ίνοξ Ντόμπρος, λοιπόν. Ανοξείδωτες κατασκευές, ψυγεία, επαγγελματικά ψυγεία. Ψυγεία ψαριών, σε περίπτωση που κάποιος βγάζει ψάρια. Αν και δεν το βλέπω. Και ό,τι άλλο θέλετε, πάρτε και ένα τηλεφωνάκι. 2-3-94-0-20-56-6. Έλα, καλησπέρα σε όλους τους ελεύθερους και σε όλους τους φυλακισμένους. Έλα, καλησπέρα στους συμπαθητικούς και στους αχώνευτους. Δεύτερη ώρα ανοιχτές γραμμές σήμερα. Τρίτη ώρα μαζί μας ο Στέφανος Χίος. Πρώτη ώρα σχόλιο. Δεύτερη ώρα δίνουμε τη σκυτάλη στον κόσμο. Τρίτη ώρα Στέφανος Χίος. Για να ξεμπερδεύουμε. Για να φύγουμε για Σαββατοκύριακο όμορφα και ωραία. Λοιπόν, βλέπω τώρα ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη τακτική. Μια τακτική για το πώς κινούνται όλοι αυτοί του συστήματος. Γιατί είμαστε κόντρα στο σύστημα. Προωθούνε τώρα το Λοβέρδο. Βγάλανε, λέει, μια δημοσκόπηση που δείχνει ότι ο πιο αγαπητός πρωθυπουργός είναι ο Μητσοτάκης. Ακούστε εδώ, ο κόσμος αγαπάει περισσότερο τον πολιτικό αρχηγό Κυριάκο Μητσοτάκη, μας λέει η δημοσκόπηση, με 37,6%. Άντε τώρα εγώ να πιστέψω αυτή τη δημοσκόπηση. Δεύτερο μου έχουνε τον Κουτσούμπα, τον αριστερό με τις δεξιές τσέπες. 33, λέει, 0,7% συμπαθούνε και αγαπάνε πιο πολύ τον πολιτικό αρχηγό Κουτσούμπα. Και με βάζουνε και τρίτο, πιο δημοφιλή πολιτικό αρχηγό, το Λοβέρδο. Ε, παιδιά, θέλω να κλάψω. Το Λοβέρδο, ο Λοβέρδος, παιδιά, ο κανένας, ο ανύπαρκτος. Ένα μόνιμο τσιράκι του συστήματος. Είτε πάει σε πράσινο κόμμα, είτε πάει σε μπλε κόμμα, είτε κάνει δικό του κόμμα. Ένα τσιράκι είναι, δεν είναι κάτι άλλο. Δηλαδή, λέει, 29,8% λέει ο κόσμος αγαπάει, λέει, το Λοβέρδο. Ε, θέλω να κλάψω. Μετά έχουν τον Ανδρουλάκη. Τι να σας πω τώρα, δημοσκοπήσεις που είναι να τις πάρεις και να τις σύρεις και να τις πετάξεις στον κάδο. Ξέχνα το. Στημένα είναι. Ο Λοβέρδος, στο μεταξύ, δεν έχει εκλεχθεί καν βουλευτής. Δηλαδή, δεν εξελέγει καν. Δεν είναι πολιτικός αρχηγός, από πότε έγινε ο Λοβέρδος, παιδιά. Δεν έχει ούτε μία μέρα, ούτε δύο, ξέρω εγώ. Τον βάλανε εκεί πέρα να φτιάξει και αυτός ένα κόμμα, όπως θα φτιάξουν και πολλοί άλλοι. Μήπως και κόψουνε ποσοστά, μήπως και καταφέρουνε κάτι. Διέρε και βασίλευε, τα ξέρεις. Εγώ θα στα πω. Διέρε και βασίλευε. Ο καθένας το δικό του χούι κάνει και ο δικό και εγώ κόμμα. Όλοι κόμματα. Μη συσπηρωθεί ο ελληνικός λαός. Μη φέρει την ανατροπή ο ελληνικός λαός. Θα τον σπάσουμε σε 10 κομμάτια. Ξέρει η πάπια που είναι η λίμνη. Όπως και να έχει όμως, χαίρομαι γιατί βλέπω μια νέα δημοκρατία τρομοκρατημένη. Και κατάφερε αυτό που κατάφερε η Μαρία Καριστιανού με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και αγχώθηκαν. Είναι ο Δημοκράτες και τι κάνουνε, για να δείτε πού έχουν φτάσει. Βγάζουνε στον τάκο τον Καραμαλή. Σου λέει, στην αρχή ξεκινήσαμε για μία ακόμα συγκάλυψη. Πήγαμε να τον προστατέψουμε, διότι άμα αρχίσει να παρπαρίζει θα μας πάρει όλους η μπάλα. Τώρα όμως που τα βρίσκουνε δύσκολα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, σου λέει, πετάμε τον Καραμαλή στον τάκο. Και ας τον φάει μαρμάγκα.
Ας τον φάει η μαρμάγκα. Δεν υπολογίζουν όμως ότι θα είναι ένα τεράστιο χτύπημα για τη Νέα Δημοκρατία αυτό, γιατί η οικογένεια Μητσοτάκη έχει παρελθόν και είναι και μεγάλη οικογένεια. Έχει βολέψει πολύ κόσμο που θα φύγει και θα πάει αλλού. Γι' αυτό λέω ότι η Νέα Δημοκρατία διαλύεται. Η Νέα Δημοκρατία καταραίει. Και πρέπει να γίνει αυτό το πράγμα. Πρέπει, γιατί τόσα χρόνια μας έχουν φτωχοποιήσει, μας έχουν σκλαβοποιήσει, μας έχουν γονατίσει. Μες στη διαφθορά πνιγμένη, μες στα σκάνδαλα, μες στην αλητία. Από προεδράκο κοινότητας, από δημαρχάκο, από περιφερειάρχη, από την τελευταία τρύπα του ζουρνά που φοράει ένα ταμπελάκι της Νέας Δημοκρατίας, από παιδοβιαστές που δεν τους διαγράφουν από το κόμμα. Γιατί ο Ηλίας Μίχος είναι παιδοβιαστής, δεν πάνε να λένε όλοι ότι είναι ερωτευμένος. Ντροπή και στην ελληνική δικαιοσύνη. Παιδοβιαστής είναι, μαστροπός είναι και δεν τον διαγράψανε ποτέ από τη Νέα Δημοκρατία. Ξέρετε γιατί δεν τον διαγράψανε? Γιατί ξέρει πολλά. Και άμα ανοίξει το στόμα του, θα πάρει πολλούς μαζί του. Και το δήλωσε ούτως ή άλλως. Από τη στιγμή που έγινε η σύλληψη, το πρώτο πράγμα που δήλωσε ο Ηλίας Μίχος, και υπάρχει η δήλωσή του στο διαδίκτυο να τη βρείτε, θα τους πάρω μαζί μου στον τάφο, είπε. Τα βρήκανε. Μετά είχε κάτι επισκέψεις, κάνανε κάτι συνεδρίες. Του εξήγησαν ότι πρέπει να κάτσει λίγο πίσω να μην μιλάει και ότι θα τον βγάλουνε. Υπήρξανε πολλά. Πάντως εγώ δεν θα σταματήσω να φωνάζω από αυτό το μικρόφωνο, διότι τα λόγια της αδερφής της 12χρονης ακόμα τριγυρίζουν στο κεφάλι μου και πιστεύω ότι δεν θα μπορέσω για αρκετό καιρό να τα ξεπεράσω. Δυστυχώς δεν θα μπορέσω για πολύ καιρό να βγάλω αυτά τα λόγια από το μυαλό μου. Πάμε να ακούσουμε τι είχε πει. Μερικοί που ήσασταν συντονισμένοι τα έχετε ξανακούσει. Αλλά επειδή γυρνάνε στο δικό μου μυαλό, θα γυρνάνε και στο δικό σας. Για να καταλάβετε ποια είναι η αλήθεια που πάνε να μου βγάλουν αυτό τον αλήτη αθώο. Μεγάλη αδερφή της 12χρονης, είναι 19 ετών σήμερα το κορίτσι αυτό, μας μιλά γιατί η ίδια νιώθει οργή μετά από όσα ακούστηκαν από την έδρα, από την εισαγγελέα. Ξεσπά λοιπόν εναντίον της εισαγγελικής πρότασης και για τον 55χρονο κατηγορούμενο αναφέρεται. Όμως, Νίκο, ζητά μια μεγάλη συγγνώμη από την αδερφή της, γιατί όπως λέει, η ίδια δεν μπόρεσε να την προστατεύσει. Πίστευε ότι η δικαιοσύνη θα το έκανε αυτό και τώρα δεν το κάνει, σύμφωνα με την ίδια. Έχω μέσα μου στεναχώρια αλλά και οργή, θυμό, γιατί πιστέψαμε στη δικαιοσύνη. Αλλά η μαμά μου παραμένει στη φυλακή, όχι με στοιχεία αλλά με θεωρίες συνωμοσίας, σκέτη απογοήτευση. Σου βιάζεται η αδελφούλα σου, ένα μωρό από τόσα άτομα, και το τέρας υποστηρίζει πως ήταν ερωτευμένος και συνευρέθηκε μαζί της 4 φορές, λες και είναι φυσιολογικό. Η εισαγγελέας πρότεινε να αθωωθεί για τον βιασμό, ενώ η αδελφή μου περιέγραψε με κάθε λεπτομέρεια τον βιασμό της, ότι την απείλησε, ότι της έδειξε τα όπλα που είχε. Αλλά όχι, δεν είναι βιαστής, είναι ερωτευμένος. Μιλάμε για έρωτα, με 43 χρόνια διαφορά ηλικίας. Μήπως, κυρία εισαγγελέας, είναι ο καλός σαμαρίτης της πορνείας που τη βοηθούσε να βρει καλούς πελάτες στη γειτονιά? Μιλάμε για συνένεση όταν την κατέβαζε στο υπόγειο και ασελγούσε στο κορμάκι της παρά τις φωνές και την προσπάθειά της να ξεφύγει? Όταν της έβαλε το όπλο στον κρόταφο και την απείλησε ότι εάν μιλήσει θα σκοτώσει πρώτα την οικογένειά της και ύστερα εκείνη? Η μητέρα μας είναι αθώα. Όταν έχεις 5 παιδιά, ναι, συμβαίνει. Μπορεί να χάσεις τον έλεγχο. Άνθρωπος είσαι. Αυτό δεν σημαίνει ότι πουλάς το σπλάχνο σου. Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό για τη μητέρα μας από εμάς. Θέλω να ζητήσω ένα τεράστιο συγγνώμη στη μικρή μου, γιατί αποτύχαμε σαν χώρα, σαν δικαιοσύνη. Συγγνώμη, μικρή μου, που τρως το ένα χαστούκι μετά το άλλο, που άνοιξες την ψυχή σου για να πούν ότι από αφέλεια βγήκε στην πορνεία. Ανατριχιαστικά όσα είπε η μεγάλη αδερφή της. Φυσικά στην Ελλάδα πάσχουμε από μαζική αναισθησία, δεν μας ενδιαφέρει. Ο ταλκάς σας είναι τι γίνεται στο Masterchef, τι γίνεται στο Survivor, τι έκανε η Τούνη, τι έκανε η Καινούριου, τι έκανε ο Λιάγκας με τον Μπερί, τι έκανε ο Ψινάκης με τον Ρουβά, και πάει λέγοντας. Όλη αυτή η σάπια αφρόκρεμα.
Ασχοληθείτε με πράγματα που έχουν ουσία. Αυτοί οι άνθρωποι ξεπουλάνε την Ελλάδα και καταστρέφουν το μέλλον των παιδιών μας. Τέλος τα αστεία, τέλος η αναισθησία. Είναι δυνατόν να ανεβαίνουν άρθρα τα οποία γράφουν ότι έχει τη στήριξη, λέει, του Γρηγόρη Δημητριάδη ο οργανισμός διαβάζω για τους άλλους. Και στα τέτοια μας, ρε, τι κάνει ο Γρηγόρης Δημητριάδης με τους οργανισμούς διαβάζω για τους άλλους? Εδώ ο κόσμος καίγεται. Τον Γρηγόρη Δημητριάδη τον έχουν στην Ολλανδία και στο Βέλγιο σε εγκληματολογικό πίνακα και τον συνδυάζουν με τη Φόντερ Λάιν, με το Μητσοτάκη και με άλλους πολλούς για τις παρακολουθήσεις. Και βγαίνει ο Πορτοσάλτε και σας λέει ότι είναι γελία η συλλογή υπογραφών για να αλλάξει ο νόμος για την ευθύνη υπουργών και βουλευτών. Και εσείς διαβάζετε ακόμα αυτούς εδώ πέρα που σας πλασάρουν τις αηδίες καθημερινά για να σας κρατάνε αποβλακωμένους. Βέβαια, μην γίνει κανένα αστείο και βρεθούν οι εγκληματίες μπροστά στη δικαιοσύνη. Μην κάνουμε καμιά τέτοια πλάκα. Το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων και τα περισσότερα κανάλια, τα περισσότερα ραδιοφωνάκια που φωνάζουν κάθε μέρα «Ζήτω Μητσοτάκης», τα «Ζήτω Μητσοτάκης FM», ξέρετε τώρα που γλύφουνε ό,τι βρούνε, πας και πάρουνε καμιά καρέκλα. Γιατί στην τελική όλα για την καρέκλα γίνονται. Λίγοι είναι οι αυθεντικοί. Λίγοι είναι αυτοί που μιλάνε από την ψυχή τους και από την καρδιά τους, γιατί πραγματικά θέλουνε μια ισχυρή Ελλάδα. Πολύ λίγοι. Πολύ λίγοι, περισσότεροι πάνε για την καρέκλα. Οι περισσότεροι πάνε για το χρήμα. Και αρκετοί που λέγανε, γιατί εγώ έχω δηλώσει ότι δεν πολιτεύομαι. Αρκετοί λέγανε εγώ δεν πολιτεύομαι, δεν κάνω, δεν ράνω. Και τελικά πολιτεύονται. Τελικά πολιτεύονται. Το γυρίσανε το μπιφτέκι. Γιατί το γυρίσαν το μπιφτέκι? Εκεί ξεκινάμε να αναρωτιόμαστε. Αλλά αυτοί εδώ πέρα οι δημοσιογράφοι στημένοι, πληρωμένοι από το Μητσοτάκη, ξεπλένουνε αδίστακτα. Σαν να μην έγιναν ποτέ οι υποκλοπές, σαν να μην βιάστηκε ποτέ το κοριτσάκι, σαν να μην υπήρξανε τα τέμπη. Δηλαδή αν μπορούσαν να πούνε ότι δεν έγινε και ποτέ το ατύχημα, θα το έκαναν. Τους έχω ικανούς. Αλλά όπως σας είπα, πού να βρεις ντόμπρο άνθρωπο? Μόνο εκεί, στον παλιό δρόμο του Κυλκισίου, στο Ίνοξ Ντόμπρος. Μόνο εκεί θα βρεις κανένα ντόμπρο. Όλοι οι άλλοι, άλλα λένε τώρα, άλλα λένε μετά, άλλα λέγανε χθες, άλλα θα πούνε αύριο, και στην τελική μόνο λένε, δεν κάνουνε και κάτι. Παπατζίδες. Στην κυριολεξία παπατζίδες. Εντάξει, για την ατάκα του Μπουμπούκου και για το πόσο γελίος είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης, δεν θα τα λέμε για τα ξαναλέμε, παιδιά. Μιλάμε τώρα για άνθρωπο που είναι για γέλια. Πριν χρόνια τον βλέπαμε και κλαίγαμε στο γέλιο. Ένας γραφικός τυπάκος, ο οποίος ούτε ντρέπεται, ούτε έχει τσίπα, το μόνο που έχει είναι θράσος. Ένας άνθρωπος ειδικών αποστολών, που δεν έχει σε τίποτα να βγει και να ξεφτυλιστεί, δεν το έχει σε τίποτα να βγει στο Χατζηνικολάου και να κλαίγεται. Εντάξει, άντε, ο Άδωνης Γεωργιάδης όμως είναι υπουργός υγείας. Ο Άδωνης Γεωργιάδης βγαίνει στα κανάλια γιατί έχει μια θέση εξουσίας. Η Ευγενία Μανολίδου τι είναι? Και για ποιο λόγο εγώ σαν Έλληνας πολίτης πρέπει να ακούω την Ευγενία Μανολίδου τι έχει να πει? Ας έλεγε ό,τι έλεγε στη στιγμή της ηλίθειας. Αρκετά είχε πει εκεί πέρα. Είχε εκθέσει όλη την Ελλάδα με σεξουαλικές ερωτήσεις, με σχρές ερωτήσεις. Για ποιο λόγο να κάθομαι εγώ να βλέπω αυτήν εδώ πέρα την κυρία να μου κουνάει το δάχτυλο? Δεν μου είναι κάτι. Δεν ανήκει καν στο χώρο των πατριωτών. Γιατί ο άντρας της, ο Άδωνης Γεωργιάδης, όταν ήρθε ο Ερντογάν στην Αθήνα μαζί με τον Γεροπετρίτη, κάνανε ανάποδες κολοτούμπες και προσκυνούσανε. Γιατί ο άντρας της,
έδωσε ελληνική υπηκότητα σε έναν Τούρκο ο οποίος έχει καζίνο στα κατεχόμενα, που αυτό είναι παράνομο. Είναι παράνομο. Άνθρωποι που έχουν εταιρείες στα κατεχόμενα δεν μπορούν να γίνουν Έλληνες. Δεν μπορούν να πάρουν ελληνικά χαρτιά. Αλλά θα μου πεις, το Σύνταγμα το έχουν ποδοπατήσει, δεν ενδιαφέρεται κανένας. Πάμε να ακούσουμε λίγο τι έλεγε όμως εδώ πέρα ο Άδωνης ο Μπουμπούκος. Έρχονται και λένε σήμερα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και στη Νέα Δημοκρατία ότι είναι ντροπή να καπηλεύεις τα πτώματα για προεκλογικούς λόγους. Όχι, θα κρύψουμε, κύριε Τσίπρα, τι κάνατε. Δεν θα πούμε στους Έλληνες πολίτες τι είδους άνθρωπος είστε. Δεν θα τιμήσουμε αυτούς που πεθάνανε από την αχρηστία των υπουργών σας και των διοικητών που έχετε βάλει εκεί πέρα, και αυτού του καπάκι εκεί πέρα του γραμματέα πολιτικού σας και της Δούρου που έχει τα μούτρα σαν να κατεβαίνει στην περιφέρεια Αττικής. Για μην μας πείτε. Δεν περίμενα να είναι τόσο χάλια. Δεν περίμενα να μπορούν να φερθούν με τόσο έλλειψη ανθρώπινης ευαισθησίας. Δεν περίμενα να μην έχουν καθόλου ψυχή μέσα τους. Καθόλου καρδιά. Παρά μόνο τα βλέπουν εξουσία, ψήφους και αυτοκίνητα. Έχεις δίκιο. Μετά όμως από το μάτι, παιδιά, μετά από τη χθεσινή εκπομπή του Αλέξη Παπαχελά, δεν υπάρχει σε κανέναν καμία δικαιολογία. Ο άνθρωπος αυτός δεν πρέπει να ιτηθεί στις εκλογές. Πρέπει να συντριβεί. Πρέπει να εξαφανιστεί πολιτικά. Εις το όνομα αυτών των παιδιών που πεθάνανε. Εις το όνομα αυτών των ανθρώπων που χάθηκαν. Εις τη γαλήνη τους. Πρέπει να τους συντρίψουμε για την προσβολή που έκαναν πάνω στους νεκρούς. Δεν περίμενα να μην έχουν καθόλου ψυχή μέσα τους. Καθόλου καρδιά. Παρά μόνο τα βλέπουν εξουσία, ψήφους και αυτοκίνητα. Λες και μιλούσε για τον εαυτό του. Ο παπατζής. Ο παπατζής. Δηλαδή, όταν μου λένε πες μου έναν ψεύτη, κατευθείαν λέω Άδωνης Γεωργιάδης. Δεν υπάρχει μεγαλύτερος ψεύτης. Δεν υπάρχει μεγαλύτερος ψεύτης. Ο άνθρωπος είναι άρρωστος. Είναι παθολογικός ψεύτης. Γουστάρει να λέει ψέματα και να βγαίνουν να τον βγάζουν άκυρο. Του αρέσει αυτό. Είναι χόμπι. Σου λέει, για να βγω στην τηλεόραση να πω ψέματα και να βγει κάποιος άλλος αύριο να με διαψεύσει. Αυτή είναι η καθημερινότητά του. Και υπάρχει ακόμα κόσμος που τον πιστεύει. Όπως έχουμε πει και έχουμε ξαναπεί και θα ξαναπούμε, την πρώτη φορά που σου λέει κάποιος ψέματα, φταίει αυτός που σου λέει ψέματα. Τη δεύτερη φορά που σου λέει κάποιος ψέματα, φταίει πάλι αυτός που σου είπε ψέματα. Την τρίτη φορά που θα σου πει ψέματα, φταίς εσύ που τον πιστεύεις. Μην κοροϊδευόμαστε πλέον και βγαίνει με άνεση και λέει ότι εγώ έχω 70.000 οικογένειες που με ψηφίζουνε. Έχω 70.000 οικογένειες που με ψηφίζουνε. Ποιες είναι αυτές οι 70.000 οικογένειες? Νιώθουνε συνένοχοι? Ντρέπονται ή δεν ντρέπονται? Φυσικά αυτή τη συζήτηση σας λέω τρίτη ώρα θα την κάνουμε και με τον Στέφανο Χίο εδώ. Για να δείτε τι πάει να πει. Ντροπή. Στη χώρα, στην Πανανία των Βαλκανίων που οι μίζες τρέχουνε με χίλια. Με χίλια τρέχουνε οι μίζες, ούτε κόκκινο υπολογίζουν ούτε τίποτα. Καθημερινά γίνονται απευθείας αναθέσεις. Από την τελευταία τρύπα της Νέας Δημοκρατίας. Καθημερινά ο κακός χαμός με υπερκοστολογήσεις. Καθημερινά συμβάσεις σε φιλαράκια τους με συγκεκριμένες προδιαγραφές. Καθημερινά σκάνδαλα, καθημερινά απατεωνιές, καθημερινά λαμογιές. Άστο! Λες και δεν τα ξέρεις 80 χρόνια. Ραγιά, ραγιά. Χαϊβάνι. Πραγματικά βαρέθηκα τον κόσμο. Σας το λέω, τους βαρέθηκα. Με πιάνουνε μεγάλοι άνθρωποι και μου λένε έλα να συζητήσουμε, να τα βάλουμε κάτω. Και κάθομαι. Άλλος χαζός κι εγώ. Κάθομαι να τους ακούσω. Και ξεκινάνε το γνωστό παραμύθι. Ναι, αλλά και το 67 ο Παπαδόπουλος στο παρελθόν κολλημένη. Ναι, αλλά ο Παπανδρέου και ο Καραμαλής ο μεγάλος. Ναι ρε, και τώρα τι κάνουμε? Συντηρούμε να πούμε τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους ακόμα? Αυτή είναι η τακτική του Έλληνα. Μια ζωή να συντηρούμε αυτούς. Όλοι γόνοι είναι. Γεμίσαμε γόνους. Όποιον και να πάρεις πλέον έχει πατέρα και μητέρα που ήταν και με τον Καραμαλή και με τον Παπανδρέο και με τον ένα, με τον Βενιζέλο, με την Πακογιάννη. Βαρέθηκα. Βαρέθηκα σας λέω. Και η ΑΔΕ να πετάει χαρταετό. Γιατί τα οικονομικά εγκλήματα στην Ελλάδα είναι πάρα πολλά. Και άμα αρχίζεις να ξεδιπλώνεις τις λίστες με τα σκάνδαλα, αρχίζεις να ξεδιπλώνεις το τι έχει συμβεί,
Όχι ο Καραμαλής στη φυλακή. Όποιος φόρεσε μπλε και κόκκινη γραβάτα. Και πράσινη. Και πράσινη. Οι πράσινες οι γραβάτες. Αλλά τι να πεις για έναν λαό που μάλωνε μπλε καφενείο με πράσινο καφενείο. Τι να πεις και να πω ότι εγώ τα πρόλαβα. Δεν τα πρόλαβα αυτά εγώ. Είμαι πιο μικρό σε ηλικία. Αλλά φαντάζομαι τι μυαλά κουβαλούσατε. Φυσικά ο Έλληνας βρίσκει πάντα κάτι να μαλώσει. Είτε αυτές είναι οι ομάδες, είτε αυτά είναι τα πολιτικά, είτε αυτά είναι ασήμαντα θέματα, είτε αυτά είναι σημαντικά θέματα. Γιατί στην προκειμένη φάση δεν μιλάμε απλά για το ποιος θα μπει στη Βουλή. Τη στιγμή η Ελλάδα τελειώνει. Έχουν πουλήσει λιμάνια, έχουν πουλήσει αεροδρόμια. Πουλάνε το νερό, πουλάνε την υγεία, πουλάνε την παιδεία. Δεν αφήσανε τίποτα όρθιο. Και δεν σέβονται και κανέναν. Χάθηκαν εκεί ανθρώπινες ζωές. Είχαμε 57 νεκρούς και 180 τραυματίες. Για να μην μιλήσουμε για αυτούς που αγνοούνται και δεν τους αναφέρουν, γιατί είναι και αυτοί καμιά 100 άτομα. Εδώ μιλάμε για κάτι τραγικό. Έχασαν γονείς τα παιδιά τους. Έχασαν άνθρωποι, συγγενείς, και φορέσανε μαύρα. Και ακούς την τηλεόραση να βγαίνει ο αλήτης στο κοπρόσκυλο και να λέει: για ένα κολοτρένο θα χάσει ποσοστά και εκλογές ο Μητσοτάκης. Βγαίνουν στην τηλεόραση και λένε ότι μία μάνα που έχει δώσει αγώνα, αγώνα που δεν έχουμε δώσει εμείς, γιατί αυτή έχει κάτι το οποίο δεν υπολογίσανε. Θα σας πω τι δεν υπολόγισε η Νέα Δημοκρατία με τους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών. Ξέρετε τι δεν υπολόγισαν? Ότι η αγάπη του γονιού προς το παιδί δεν εξαγοράζεται. Αυτό δεν υπολόγισαν. Ότι η αγάπη του γονιού προς το παιδί δεν εξαγοράζεται. Γιατί Μητσοτάκηδες, Καραμαλίδες, Άδωνης, Βορύδης, Πλεύρης και όλη αυτή η παρέα νομίζουν ότι μπορούν να εξαγοράσουν τα πάντα. Θεωρούν ότι με το χρήμα μπορούν να κάνουν ό,τι γουστάρουν. Έλα όμως που την αγάπη του γονιού προς το παιδί του δεν μπορείτε να την εξαγοράσετε. Τρένο σας πάνε. Και είμαι μαζί τους φόλα. Ναι στη Μαρία Καριστιανού. Ναι στον Παύλο Ασλανίδη. Ρημάξτε τους. Μέσα όλοι. Όχι μόνο ο Καραμαλής. Όλοι. Όλοι. Φυσικά αυτά θα έπρεπε να έχουν ξεκινήσει. Συλλήψεις θα έπρεπε να έχουν ξεκινήσει πριν πολύ καιρό. Αλλά οι ΑΔΕ είπαμε. Ο Γιώργος ο Πιτσιλής πίνει ποτάκια με τον Πρωθυπουργό στην Κρήτη. Σε κάτι μαγαζάκια. Και παρέα τους και γνωστοί δημοσιογράφοι. Άκου τώρα παρεάκι. Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρόεδρος της ΑΔΕ, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, μεγάλοι δημοσιογράφοι και η Μαρέβα. Και εσύ περιμένεις να δεις χαΐρι, για να μην πούμε για κάτι εισαγγελείς και κάτι δικαστές που ήταν μαζί. Άστο! Εσύ πεινάς και τρέχεις να επιβιώσεις την ώρα που σκοτώνουν την πατρίδα, την ώρα που δολοφονούν την οικογένεια, γιατί την οικογένεια σαν ορισμό τη δολοφόνησαν. Όταν σου λέει ότι δύο άντρες μπορούν να παντρεύονται και να έχουν παιδί, έχουμε περάσει την εποχή της παράνοιας. Φυσικά δεν σέβονται ούτε το παιδί. Το οποίο παιδί από μικρή ηλικία θα αναρωτιέται γιατί έχω δύο γονείς που δεν μπορούν να αναπαράγονται. Πού είναι η μαμά μου, γιατί με παράτησε η μαμά μου. Ψυχολογικά προβλήματα από την παιδική ηλικία. Δεν τα υπολογίζουν ούτε αυτά. Κάνουν ό,τι να είναι, πάμε και όπου βγει, χωρίς να υπολογίσουμε καμία συνέπεια. Τσίρκο, κανονικό τσίρκο. Όχι ρε, δεν σταματάω. Θα συνεχίσω να τους βαράω. Και έχω φάει και προστήματα, έχω φάει και απειλές, έχω φάει και μηνύσεις, έχω φάει και εξώδικα. Εδώ όρθιος. Χωρίς καμία καρέκλα, χωρίς κανένα κέρδος. Εδώ ρε, για την Ελλάδα. Και να σας φαίνεται περίεργο. Και να βρίζετε από πάνω. Λες και με πληρώνετε. Εδώ, και αφήστε όλους τους άλλους να σας πουλάνε παραμύθια. Χαϊβάνια, χαϊβάνια.
Για δεν εντόπισε 260 τόνους διαλύτες που χρησιμοποιούνται για την όθευση των καυσίμων. Στην ανακοίνωση δεν αναφέρεται ποιος ήταν ο πραγματικός ιδιοκτήτης όλων αυτών των βιτίων. Σε ποιες εγκαταστάσεις τα πήγαιναν όλα αυτά. Και αυτό που καταλαβαίνουμε όλοι είναι ότι το κύκλωμα που όπλησε την εμπορική αμαξοστοιχεία στα Τέμπη συνεχίζει ακάθεκτο να κάνει τη δουλίτσα του και να κόβει τα εκατομμύρια του. Έτσι πάει και δεν γυρνάει. Έχουμε τώρα και τον Σπίρτζη, ο οποίος βγήκε και είπε «Παρετούμε, λέει, της ασυλίας για τα Τέμπη, κάτω και εσύ, Καραμαλή». Εγώ να σας πω τη δική μου αλήθεια. Φυσικά φταίει και ο Χρήστος ο Σπίρτζης. Φυσικά και φταίει. Και για μένα θα έπρεπε όλοι όσοι φταίνε να πάνε στο δικαστήριο και να ξεδιπλωθεί η ιστορία και το τι κάνανε και πού πήγανε τα λεφτά. Με τιμολόγια, με παραστατικά, με έλεγχο από την εφορία, με έλεγχο από την ανεξάρτητη διαρχή δημοσίων εσόδων. Και τους Ιταλούς εδώ στο Σκαμνί. Και όποιος έχει παραβιάσει ένα νόμο, να αποκτά ποινή κάθειρξης. Μέσα. Δεν κατάλαβα. Δεν με νοιάζει ρε που είσαι Σιριζέος. Δεν με νοιάζει που είσαι Νοδημοκράτης. Δεν με νοιάζει που είσαι Πασοξής. Έχεις παρανομήσει. Μέσα αδερφέ, όπως θα πήγαινε ο κοινός θνητός. Αρχίσανε τώρα οι αδελφοκτονίες μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Βγήκε ο Βλωρίδης, βγήκε ο Άδωνης. Πώς γίνεται να βγήκανε όλοι συγχρόνως και να λένε ότι ο Καραμαλής πρέπει να πάει στα δικαστήρια, ενώ τόσο καιρό μας λέγανε ότι είναι αθώος. Πώς γίνεται, τι τους έρχεται, τόσο συντονισμένοι είναι. Τι τους έρχεται, μηνυματάκι στο κινητό. Παιδιά, σήμερα βγείτε, πείτε να πάει ο Καραμαλής στα δικαστήρια. Όλοι βγήκανε και το είπανε. Πρώτος φυσικά ο Πορδοσάλτε. Το σύγχαμα. Η αηδία, η όρθια. Η αηδία, η όρθια. Θα μου πεις τώρα, υποτακτικός του Άδωνη Γεωργιάδη είναι. Είναι λογικό να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Είναι λογικό να λέει ψέματα χωρίς να υπολογίζει τίποτα. Είναι λογικό να διαστρεβλώνει την αλήθεια και να λιώνει τις ιστορίες. Έτσι του έμαθε αυτός που του δίνει διαταγές. Με στέλνει ο άλλος μήνυμα τώρα και μου λέει μη φωνάζεις. Τι θες ρε φίλε, να μιλάω ψιθυριστά για να ακούσεις. Φωνάζω μπας και ξυπνήσεις γιατί είσαι χαϊβάνι. Η Ελλάδα είναι πλέον η πιο διεφθαρμένη χώρα μαζί με την Βουλγαρία σε όλη την Ευρώπη. Η Ελλάδα του Κυριάκου Μητσοτάκη, η Ελλάδα που σας λέει ότι πάει καλά οικονομικά και καταχρεώνεται κάθε χρόνο περισσότερο. Που βγαίνει να πούμε ο Χατζηδάκης, το παιδί της ΟΝΕΔ, το παιδί της ΔΑΠ, δεν έχει δουλέψει τη ζωή του, δεν έχει βγάλει κάλο στα χέρια. Αν το ρωτήσεις τι είναι το αλέτρι, θα σου πει χάρηκα, Κώστας. Και βγαίνει και σας λέει, περιμένουμε να πάρουμε 7,1 δισεκατομμύρια ευρώ από όλες αυτές τις αποκρατικοποιήσεις. Ρε, έκλεισες την Ολυμπιακή, κατέστρεψες τις μισές κρατικές εταιρείες και χαίρεσαι. Δεν θέλουν όμως, δεν φτάνει, δεν έχουν εργόσημα. Δεν έχουν αποκτήσει και άλλου είδους εμπειρίες. Αν και ο Χατζηδάκης έχει περάσει μια φορά από ένα κοινό που τον έκανε όπα. Όπα τον έκανε. Και κανονικά για αυτή τη συνεκμετάλλευση που μιλάνε για το Αιγαίο με τους Τούρκους θα πρέπει να τους κάνουμε όλους όπα. Αλλά χρυσόψαρα είστε. Σε 10 χρόνια δεν θα θυμάστε τίποτα. Όπως δεν θυμάστε και τι έγινε πριν από 20 χρόνια. Και αυτό είναι γεγονός και δεν μπορεί να το διαψεύσει κανένας. Εντάξει, είστε χρυσόψαρα. Πάντως η ανάπτυξη που λένε ότι έρχεται ευζήν και ότι είμαστε σε καλούς ρυθμούς και ότι η αγορά ανοίγει. Έκλεισε η ελληνική εταιρεία Χέλιος με τα εσώρουχα, μία από τις καλύτερες στο χώρο. Όπως φυσικά έκλεισε και το εργοστάσιο. Που αναφέραμε χθες και θα ακούσουμε ένα ηχητικό πάνω σε αυτό, γιατί έχουμε έναν εργαζόμενο ο οποίος λέει πραγματάκια. Ακούστε το και θα ολοκληρώσουμε το σχόλιο μετά. Εδώ είσαι. Μεγάλωσα τα παιδιά μου. Η αλουργία Γιούλα Λουκέτο μετά από 70 χρόνια. Στην ανεργία πλέον 300 οικογένειες. Η ανάπτυξη του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Εδώ ήρθαμε, ναι, και γεράσαμε. Είναι πολύ λυπητό. 25 χρόνια ζωής, λένε οι εργαζόμενοι της ιαλουργίας Γιούλα στο Εγάλαιο. Ενεργοστάσιο που κλείνει ξαφνικά μετά από 70 χρόνια λειτουργίας και αφήνει χωρίς δουλειά 300 οικογένειες. Η ελληνική βιομηχανία που είχε εξαγοραστεί πριν από 8 χρόνια από Πορτογάλους σε φερεντόμινο συγκρούσεων με την ίδια να επικαλείται σήμερα οικονομικές ζημίες και να βάζει λουκέτο. Μας ανακοίνωσε η εταιρεία ότι μετά από 70 χρόνια κλείνει. Είμαστε πάρα πολλές οικογένειες που ζούμε από αυτό το εργοστάσιο. Μας πρότειναν τουλάχιστον διπλές αποζημιώσεις. Δεν γνωρίζω περαιτέρω, είμαστε ακόμα σε διαπραγμάτευση. Δεν μπορώ να πω περισσότερα. Όταν θα λήξει όλη αυτή η κατάσταση και θα έχουμε κάτι χειροπιαστό, θα σας ξαναπούμε. Ένα από τα τελευταία εργοστάσια παραγωγής υλικών κατεβάζει ρολά. Κυρίαρχα συστατικά της δομής της εταιρείας ήταν ένας μικρός φούρνος και η παραδοσιακή μαστοριά ενός Έλληνα μάστορα υαλουργού. Σήμερα, 7 χρόνια μετά την πώληση του εργοστασίου, οι εργαζόμενοι αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τη δουλειά τους. Μαυρίλα, ακόμα δεν σκεφτόμαστε τίποτα. Το μυαλό μας έχει γίνει. Δεν μπορεί να σκεφτεί τίποτα. Δεν ξέρουμε. Ευχαριστώ το Θεό που εγώ μπορώ να πάω μετανάστης και να ζήσω τα παιδιά μου στο εξωτερικό, λέει 28 χρόνια εργαζόμενος πατέρας 4 παιδιών. 2 χρόνια πάρω σύνταξη και σε αυτή την ηλικία που είμαι 60 χρόνια δεν πιστεύω να πάρει κανένας για δουλειά. Σκέφτομαι σοβαρά, έχω και διαβατήριο Αυστραλίας, έχω 4 παιδιά, να πάρω τα 2 παιδιά επειδή θα πέσει πείνα και να πάω εξωτερικό. Η εταιρεία πάντως διατηρεί τα εργοστάσια σε Βουλγαρία και Ρουμανία, ενώ υποστηρίζει πως για το λουκέτο στην Ελλάδα ευθύνεται η αύξηση του κόστους ενέργειας και των πρώτων υλών. Ερώτηση στη Βουλή κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ, ζητώντας από τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εργασίας να παρέμβουν για τους 300 εργαζόμενους, ενώ το ίδιο ζητά το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Αριστερά. Στη σειρά, παιδιά, και μην ξεχνάτε ότι στον ΑΕΔ έχουμε και μια τρύπα 1 δισεκατομμυρίου ευρώ που δεν ερευνά κανένας. Δεν ενδιαφέρεται κανένας για το που πήγε το 1 δισεκατομμύριο. Σου λέει εντάξει, κλασικά τα φάγανε. Συνηθίσατε το ότι τρώνε λεφτά. Έγινε συνήθεια το πιάτσικο, το φαγοπότι. Γι' αυτό γίνεται με πολλά πράγματα, γι' αυτό και σας κάνουν πλήση εγκεφάλου. Σας περνάνε πράγματα ώστε να τα συνηθίσετε και να λέτε μετά στα ξερόλες, έλα μωρέ. Το ξέρουμε όλοι ότι τρώνε λεφτά. Και τι έκανες ρε γαϊβάνι που τρώνε λεφτά? Τίποτα, κάθεσαι τους κοιτάς. Κάθεσαι τους ψηφίζεις, κάθεσαι τους χειροκροτάς, βγαίνεις φωτογραφίες μαζί τους. Βρήκανε στην Πάτρα 9 φορτία με διαλύτες για την όθευση καυσίμων. Ποιος ήταν ο παραλήπτης, θα μας πει κανένας? Δεν θα μας πει. Πρέπει πρώτα να χάσετε κάτι για να το εκτιμήσετε, μου φαίνεται. Γιατί έτσι λειτουργούν οι άνθρωποι. Πρώτα χάνουν κάτι και μετά το εκτιμάνε. Πρέπει δηλαδή να χάσουμε την Ελλάδα για να ψάχνουμε μετά να δούμε που είναι η χώρα. Απ' την άλλη, κάποιοι ψάχνουν να βρουν ανθρώπους που αγαπάνε και δεν μπορούν. Διότι μετέφεραν 300 κυβικά χώμα από τον τόπο του εγκλήματος στα Τέμπη. Είναι περίπου 30 φορτηγά. Τα απομάκρυναν. Για παράδειγμα, η Εριέτα, η οποία αγνοείται ένα χρόνο μετά, δεν ξέρει κανένας που έχει πάει. Δεν έχουν βρει ούτε μία τρίχα της. Ποιος έδωσε εντολή να μεταφέρουν 300 κυβικά χώμα από τον τόπο του εγκλήματος και γιατί τα μετέφεραν? Ποιος ήταν ο λόγος? Βγήκε για παράδειγμα και ρίξαν και τσιμέντο μετά. Βγήκε ο Μαρκόπουλος. Αυτός εδώ πέρα ο Σαλιάρης της Εξεταστικής Επιτροπής που μας το παίζει ηθικός και μας το παίζει σοβαρός και δεν σέβεται τίποτα και κανέναν. Γλύφει όλη μέρα και λέει ότι του πούνε το παπαγαλάκι, το φαλακρό. Πρώτη φορά βλέπω φαλακρό παπαγαλάκι. Και γυαλίζει κιόλας η φαλάκρα του, δεν ξέρω τι κάνει, γυαλίζει. Ο Μαρκόπουλος, ναι. Έπεσε λέει εκεί γαρμπίλι για να πατήσουν οι γερανοί να σηκωθούν τα τρένα. Είναι μύθος λέει το μπάζωμα. Και την ώρα που τα λέει αυτά στο Sky, από πίσω στις οθόνες έχει εικόνα, έχει πλάνα από τις μετακινήσεις των βαγονιών που είναι στημένοι γερανοί κανονικά χωρίς να υπάρχει τσιμέντο εκεί πέρα και σηκώνουν τα βαγόνια. Δηλαδή κοροϊδία σκέτη. Συνεννοήσου ρε Μαρκόπουλε λίγο με τον άνθρωπο που βάζει τα πλάνα από πίσω. Τραγική σύμπτωση, τραγική ειρωνία. Απ' την άλλη όμως είναι πολύ τσαρλατάνοι, είναι πολύ καραγκιόζιδες. Και είναι πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν ενσυναίσθηση. Βλέπω τον Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος τώρα κόβει τη θεραπεία και από ασθενείς με σπάνια νοσήματα.
Δεν φτάνει που άνθρωποι που είχαν καρκίνο πηγαίναν στα νοσοκομεία, τους λέγανε έλα μετά από δύο μήνες, και μετά από δύο μήνες ο όγκος που είχαν ήταν διπλάσιος. Γιατί όταν τα διάγνωσε από την Κρήτη που αυτοκτόνησε, αυτό έπαθε. Πήγε στο νοσοκομείο με 6 εκατοστά όγκο στα πνευμόνια. Τον είπαν έλα σε δύο μήνες να κάνεις PET scan. Πήγε σε δύο μήνες να κάνει PET scan. PET scan είναι το μηχάνημα που βρίσκει τον καρκίνο. Και βρήκανε 9,5 εκατοστά όγκο. Και δεν φτάνει αυτό. Τον λένε πρέπει να βρεις και ένα φάρμακο να μας φέρεις για να μπορέσουμε να κάνουμε χημειοθεραπεία. Και έψαχνε ο άνθρωπος να βρει το φάρμακο και δεν υπήρχε πουθενά. Και μίλησε με τον πρόεδρο Φαρμακοποιών Ελλάδος και του είπε ότι αυτό το φάρμακο είναι πολύ φθηνό και δεν συμφέρει κανένα να το φέρει. Στη Γερμανία λέει θα το βρεις και σε ένα συγκεκριμένο φαρμακείο στον Πειραιά. Και ο 72χρονος αυτοκτόνησε γιατί δεν άντεχε τους πόνους και δεν έβρισκε το φάρμακο. Πώς είναι οι άνθρωποι στην Ελλάδα που έχουν καρκίνο στα πνευμόνια και τραβάνε αυτό το λούκι γιατί ο Άδωνης Γεωργιάδης θέλει να κάνει πάσα ιδιωτικά νοσοκομεία σε φαντ όπως είναι το CVC Capital Partners. Πώς είναι οι άνθρωποι που πλήττουνε που έχουν υπουργό υγείας έναν τσαρλατάνο. Συγγνώμη κιόλας για την έκφραση. Συγγνώμη. Αλλά είναι η αλήθεια. Η ομοία αλήθεια είναι. Γιατί τσαρλατάνος είναι αυτός που προσποιείται ότι έχει μαγικές ικανότητες ή γνώσεις γύρω από τη θεραπεία ασθενειών. Είναι αυτός ο γιατρός χωρίς επαρκές επιστημονικό υπόβαθρο και κατάρτιση. Είναι κατά λέξη ο Άδωνης Γεωργιάδης. Είναι η λέξη που τον εκπροσωπεί. Ο Άδωνης Γεωργιάδης είναι τσαρλατάνος. Γιατί προσποιείται ότι έχει μαγικές ικανότητες και γνώσεις γύρω από τη θεραπεία ασθενειών. Γιατί χωρίς να είναι γιατρός μιλάει, χωρίς να είναι γιατρός είναι υπουργός υγείας. Δεν έχει το επιστημονικό υπόβαθρο. Και κάνει κινήσεις που δολοφονούν Έλληνες πολίτες. Το να μην παρέχεις σε έναν άνθρωπο που πληρώνει την περίθαλψή του φάρμακα, το να μην μπορείς να έχεις γιατρούς γιατί υπάρχει υποστελέχωση στα νοσοκομεία, το να πηγαίνει κάποιος στο νοσοκομείο στα επίγοντα και να περιμένει 9 ώρες είναι εξευτελιστικό και επικίνδυνο. Και κανονικά όλοι οι Έλληνες θα έπρεπε να έχουν σηκωθεί από τους καναπέδες τους, να έχουν σηκώσει το κεφάλι ψηλά και να λένε ότι μας δολοφονεί το ίδιο το κράτος για άλλη μια φορά. Για άλλη μια φορά. Λοιπόν, όλα όμως είναι θέμα αντίληψης. Και σε αυτό είμαι κάθετος. Όλα είναι θέμα αντίληψης. Όταν βλέπεις μια γιαγιά η οποία είναι 80 χρονών και τη σέβεσαι και κάθεσαι μαζί της και έχει να μάθει πολλά πράγματα. Έχεις να μάθεις πολλά πράγματα από αυτή τη γυναίκα. Γιατί έζησε φτώχεια, γιατί έμαθε να επιβιώνει, γιατί έχει ζήσει όσα έχει ζήσει. Κάθεσαι και μιλάς μαζί της και ακούς τι έχει να σου πει. Καταλαβαίνεις πάρα πολλές φορές ότι κάποιοι άνθρωποι εκεί πέρα έξω δεν έχουν την ανάλογη αντίληψη να καταλάβουν περισσότερα από αυτά που μπορούν. Και δεν χρειάζεται να είναι 80 χρονών. Υπάρχουν άνθρωποι με πρόβλημα αντίληψης που είναι και 20 και 10 και 30 και 40 και 50 χρονών. Όταν έχεις πρόβλημα αντίληψης όμως και δεν μπορείς να καταλάβεις τα αυτονόητα και δεν μπορείς να καταλάβεις το πώς λειτουργεί το σύστημα και το τι ακριβώς πάνε να κάνουνε, καλό θα ήταν πρώτα να διαβάζεις, να σκέφτεσαι, αν σου έχουν μάθει να σκέφτεσαι. Να ψάχνεις, να αναρωτιέσαι, να φιλτράρεις πληροφορίες και να σχηματίζεις μια δική σου άποψη, η οποία θα είναι έτοιμη να ακονιστεί και από άλλες απόψεις. Γιατί βλέπω ότι οι περισσότεροι εκεί πέρα έξω το παίζουν εξερόλες, αλλά δεν το παίζουν εξερόλες γιατί διαβάσανε, ψαχτήκανε, μάθανε, κάνανε, ράνανε. Το παίζουν εξερόλες με αυτά που ακούσανε.
Με το να ακούω πράγματα και να τα παπαγαλίζω, δεν μπορώ να πω ότι τα ξέρω. Έτσι πάει, φιλαράκια μου. Σας το λέω για καλό. Όπως λέω καθημερινά, να φιλτράρετε ό,τι ακούτε. Να μην πιστεύετε τον κάθε τσαρλατάνο. Εδώ πέρα πήγα να κουρευτώ σήμερα. Α, δες, ωραίο κουρεματάκι. Το καλύτερο κουρεματάκι. Πάνω στη Λαγκαδά. Και μου λέει η κομμότρια που πηγαίνω και κουρεύομαι έχει το αυτοκόλλητο της εκπομπής κολλημένο στο καθρέφτη της. Εκεί. Γιατί είναι η καλύτερη κομμότρια στη Θεσσαλονίκη. Τέλος. Εντάξει, και μου λέει, ρε, έρχεται κόσμος εδώ πέρα, λέει, βλέπει το αυτοκόλλητό σου. Και μου λένε, λέει, ότι είσαι ΣΥΡΙΖΕΟΣ. Μου λένε, λέει, ότι είσαι Νέα Δημοκρατία. Μου λέει ότι είσαι ΠΑΣΟΚ. Μου λένε ότι είσαι Ελληνική Λύση. Μου λένε ότι είσαι Νίκη. Μου λένε ότι είσαι ό,τι μπορείς να φανταστείς, λέει, τα έχω ακούσει όλα. Αρχικά της λέω, δεν ανήκω σε κανένα κόμμα. Κατά δεύτερον, δεν πολιτεύομαι. Και κατά τρίτον, μπορείς να αφήσεις το κάθε μακάκα να λέει ό,τι γουστάρει. Ό,τι θες να ρωτήσεις, θα ρωτάς εμένα. Το παράξενο ποιο είναι, ότι όλοι αυτοί που βγάζουν τα σενάρια, όλοι αυτοί που τρέχουν να με βαφτίσουν, όλοι αυτοί που τρέχουν να με βάλουν σε ένα καλούπι, παράλληλα ακούν τις εκπομπές. Και ρωτάω, ακούγοντας αυτή την εκπομπή, αν δεν μπορείς να καταλάβεις ότι είμαι ουδέτερος και τοποθετούμε ανεξάρτητα από τον καθέναν για το τι είναι καλό για την Ελλάδα, αν δεν μπορείς να το καταλάβεις αυτό, έχεις πρόβλημα αντίληψης, αδερφέ. Έχεις σοβαρό πρόβλημα αντίληψης. Και μερικοί γίνεστε και αιμονικοί. Γιατί υπάρχει αιμονή εκεί πέρα έξω. Υπάρχει κόσμος ο οποίος θέλει να βρίσει, θέλει να βγάλει το κόμπλεξ του, θέλει να πει τα δικά του σενάρια, χωρίς να υπολογίζει όμως ότι όλα αυτά τα έχει φτιάξει με το μυαλό του. Καλά τα σενάρια, αλλά να βασίζονται και κάπου. Για παράδειγμα, δημοσκόπηση η οποία κάνει έρευνα με στημένα τηλέφωνα δεν είναι δημοσκόπηση. Βγάλαμε άνθρωπο του Focus FM στους δρόμους της Θεσσαλονίκης να ρωτήσει κόσμο για τα Τέμπη. Και βγήκε ένα πόρισμα το ότι 9 στους 10 πολίτες βλέπουν ότι δεν έχουν αποδοθεί ευθύνες για το έγκλημα των Τεμπών. 9 στους 10! Αυτό είναι ένα γκάλωπ το οποίο δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανένας. Καταγεγραμμένο με ξένο κόσμο στο δρόμο. 9 στους 10 λοιπόν πιστεύουν ότι δεν έχουν αποδοθεί ευθύνες. Και μου βγάζουν τώρα ότι 40% του κόσμου αγαπάει πιο πολύ τον πολιτικό αρχηγό Κυριάκο Μητσοτάκη. Ρε παιδιά, εντάξει, στον έκτο όροφο είμαστε. Δεν είναι και τίποτα. Επίσης, το ότι η Νέα Δημοκρατία ανακοινώνει τους πρώτους υποψήφιους, υποψήφιους ευρωβουλευτές που η μισή είναι από το ΠΑΣΟΚ, αποδεικνύει το ότι το ΠΑΣΟΚ είναι η β' ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Το έχουμε ξαναπεί σαν μπάλα. ΠΑΟΚ, επαγγελματική ομάδα, ΠΑΟΚ β'. Φτάσαμε και μέχρι το ΠΑΟΚ β' παίξαμε μπάλα. Νέα Δημοκρατία, επαγγελματική ομάδα, το ΠΑΣΟΚ είναι Νέα Δημοκρατία β'. Τι, το Ζαγοράκι δεν τον θέλω, δεν μου κάνει πλέον για την Ευρωβουλή, πάρ' τον εσύ ΠΑΣΟΚ, για να μην έχει και παράπονο. Τι, ΠΑΣΟΚ, έχεις κανένα καλό, φέρ' τον στην επαγγελματική ομάδα, να τον ανεβάσουμε κατηγορία. Έτσι πάει. Και μην ξεχνάτε ότι έτσουξαν οι υπογραφές, γιατί βγαίνει ο Πορτοσάλτε να σας μπερδέψει και να σας πει ότι είναι γελοιότητες υπογραφές και ότι δεν υπάρχει αποτέλεσμα και ότι δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα με το να μαζεύετε υπογραφές, κάνει λάθος και τα λέει επίτηδες. Έτσουξαν οι υπογραφές και το ότι Καριστιανού ανέφερε μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο το ότι είμαι εγώ και 1.300.000 υπογραφές έπαιξε σημαντικό ρόλο. Πολύ σημαντικό ρόλο. Γιατί λόγω αυτού βγήκε η Λάουρα Κοβέση, η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και είπε «Υπόσχομαι στους συγγενείς ότι θα κάνω τα πάντα. Ειλικρινά τους ενθαρρύνω να μην τα παρατήσουν μέχρι να δικαιωθούν. Να μην τα παρατήσουνε από το να βρουν την αλήθεια». Επίσης είπε ότι δεν έχω λόγια για να τους πω γιατί δεν βρέθηκα στη θέση τους.
αλλά ως εισαγγελέας. Ως επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Τους υπόσχομαι ότι θα κάνουμε τη δουλειά μας. Η συνταγματική πρόβλεψη πρέπει να αλλάξει. Πολλοί νέοι και αθώοι δεν υπάρχουν λόγια. Δεν υπάρχουν λόγια, λέει, να περιγραφεί αυτή η τραγωδία, αυτό το δράμα. Υπόσχομαι στους γονείς ότι θα κάνω τη δουλειά μου. Αυτό άκουσε ο Μητσοτάκης, ο Άδωνης, ο Πορτοσάλτε, ο Βορύδης, ο Πλεύρης. Και έσφιξαν τα γκρόβερ. Έσφιξαν τα γκρόβερ. Σου λέει τώρα, Λάουρα Κοβέση, επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, πια Φόντερ Λάιεν. Και πια κονέ μας. Άμα αρχίσει αυτή τώρα δεν θα σταματάει. Οπότε κάτι πρέπει να κάνουμε. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Φώναξε η Ντόρα στο σπίτι τον Κούλι. Το λέει κάτσε κάτω. Βαρέθηκα. Σε βαρέθηκα Κούλι. Κάτσε εδώ. Φώναξε και το σοφέρ της να τους κάνουν οι δύο τσάγια. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Τι θα κάνουμε. Βγάζουμε στον τάκο τον Καραμαλή. Δώσε σήμα σε όλους τους παραστρατικούς. Παραστρατιωτικούς, συγγνώμη. Δώσε σε όλα τα τσιράκια με λίγα λόγια απλά και λαϊκά. Γιατί έτσι μιλάμε, απλά και λαϊκά. Δώσε σήμα σε όλα τα τσιράκια. Δώσε σήμα στο Φλωρίδη. Δώσε σήμα στους δημοσιογράφους που πληρώνουμε. Δώσε σήμα στον Άδωνη. Δώσε σήμα στην κάθε ρόμπα. Δώσε σήμα στην κάθε ρόμπα να βγει να πει ότι ο Καραμαλής πρέπει να πάει στα δικαστήρια. Γιατί? Για να γλιτώσουμε από τη Λάουρα Κοβέση. Γιατί αύριο μεθαύριο που θα έρθει να μας ζητήσει τα αρέστα θα την πούμε ορίστε. Τον βγάλαμε στον τάκο. Τι άλλο δεν θα κάνουμε. Για να καταλάβετε όμως πόσο τραγική είναι η κατάσταση στην Ελλάδα με όλους αυτούς που κυβερνάνε, αρκεί να σας μεταφέρω μία είδηση ενός ανθρώπου ο οποίος έζησε σε πρώτο πλάνο, ένας ασθενής, τη γελοιότητα του κράτους του Μητσοτάκη. Στον Ερυθρό Σταυρό λοιπόν, ασθενής του ορθοπαιδικού κατήγγειλε στο Sky ότι δεν υπήρχαν παγωκίστες και ανταυτού του έφεραν δύο σακουλάκια κατεψυγμένο αρακά. Δεν είχανε ρε παγωκίστες και του πήγανε κατεψυγμένο αρακά να βάλει στα πόδια του. Όλη η Ελλάδα σε μια ιστορία. Κλάμα η κατάσταση. Κλάμα. Αλλά από αυτό που θέλω να κρατήσετε, αυτό που θέλω να κρατήσετε από την πρώτη ώρα και το σχόλιο, γιατί τη δεύτερη ώρα θα πάμε σε τηλεφωνικές γραμμές να σας ακούσω πριν περάσουμε την τρίτη ώρα στο Στέφανο Χίο. Δεν είχαν υπολογίσει οι νεοδημοκράτες ότι η αγάπη του γονιού προς το παιδί δεν εξαγοράζεται. Να το θυμάστε αυτό. Ο Παύλος ο Ασλανίδης, η Μαρία Ικαριστιανού και όλοι οι συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών θέλουνε και διψάνε για δικαιοσύνη. Και δεν υπολογίζουνε ούτε τα λεφτά τους, ούτε τις υποσχέσεις τους, ούτε τις καρέκλες που τους τάζουνε, ούτε τίποτα. Αυτό δεν υπολογίσανε και γι' αυτό θα φτάσουμε στις συλλήψεις. Λοιπόν, δεν έχω άλλο χρόνο. Πρέπει αναγκαστικά να περάσουμε σε δελτίο ειδήσεων, γιατί η Δέσποινα Μποτίτση μπαίνει με κλωτσομπούνια καθημερινά στο στούντιο και τελευταία τη βλέπω με αγριοκοιτάει. Δεν ξέρω γιατί. Γιατί τελειώνω και 58 και έρχεται μέσα. Επίσης, έχω παρατηρήσει κάτι ακόμα. Η Δέσποινα Μποτίτση έρχεται, κάθεται μέσα στον υπολογιστή. Λέει το δελτίο ειδήσεων και δεν σηκώνεται μετά να φύγει. Κάθεται εδώ πέρα. Τη αρέσει ο χώρος του στούντιο. Δεν θέλει να φύγει. Αλλά δεν το λέει. Λοιπόν, Focus FM 103,6. Σερέτης Γρηγόρης κόντρα στο σύστημα. Πάμε σε τραγουδάκι και επανέρχομαι δεύτερη ώρα με ανοιχτή γραμμή. Τρίτη ώρα, 3 και 10, Στέφανος Χίος. Δεν φεύγει κανένας. Σήμερα θα ακουστούν αλήθειες στο ραδιοφωνικό αέρα της Θεσσαλονίκης και όλης της Ελλάδας και όλου του κόσμου που δεν έχετε ξανακούσει ποτέ σας.
Ποτέ σας! Ψηλά το κεφάλι, ρε! Τελίγανε τα ξεράδια και πονάνε τα ρημάδια, κούτσα μια και κούτσα δυο, στη ζωή στο ρημαδιό. Νεροδούλοι, ξεροδούλοι, δεν περνάν ούλοι αφέντες δούλοι, ούλοι δούλοι αφεντικό, και μ' αφήναν μυστικό, και μ' αφήναν μυστικό. Πάνω χωρί, κάτω χωρί, ανηφορεί κάτι φορεί, και με κάμα και δροχή, ως που μου πιένε η ψυχή. 20 χρόνο γομάρι, σήκωσα άλλο το ταμάρι και χτίσα στην επασιά του χωριού την εκκλησιά, του χωριού την εκκλησιά. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε σύμβολο αιώνιο, αν ξυπνήσεις μόνο μιας, θα'ρθει ανάποδα ο κουνιάς. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε σύμβολο αιώνιο, αν ξυπνήσεις μόνο μιας, θα'ρθει ανάποδα ο κουνιάς. Θα'ρθει ανάποδα ο κουνιάς. Και σε δκάρι με το πόδι, άλλο πόδι κι άλλο πόδι, όρθωνα στα ρέματα, τα φέτω τα στρέμματα. Στο πόλεμο όλα για όλα, κουβαλούσα πολύ πολλά, να σκοτώνω τη λαή για τα πέντη το φαΐ, να σκοτώνω τη λαή για τα πέντη το φαΐ. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε σύμφωνο αιώνιο, αν ξυπνήσεις μόνο μιας, θα'ρθει ανάποδα ο δουνιάς. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε σύμφωνο αιώνιο, αν ξυπνήσεις μόνο μιας, θα'ρθει ανάποδα ο δουνιάς, θα'ρθει ανάποδα ο δουνιάς. Κοίτα οι άλλοι έχουν κινήσει, έχει πλασικό κινήσει, άλλος ήλιος έχει βγει, σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Κοίτα οι άλλοι έχουν κινήσει, έχει πλασικό κινήσει, άλλος ήλιος έχει βγει, σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Όχι σ' αυτήν εδώ τη γη, φοβάμαι πως ποτέ του δεν θα βγει, γιατί παραμιλάει ο γαϊδαράκο. Κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. 1 με 3. Μακεδονία, Τσακούσι, του Αλεξάνδρου κόρα.
Ο Γρηγόρης, ο Βαρκάρης, ο Σερετής έπαψε να ζει ρεμπέτης, τραγουδάει κι ολοπίνει, ταυρομαχός πάει να γίνει. Τραγουδάει κι ολοπίνει, ταυρομαχός πάει να γίνει. Focus FM 103,6. Σερέτης Γρηγόρης κόντρα στο σύστημα. Ανοίγω τις τηλεφωνικές γραμμές. 2-3-10-500-6-76. 2-3-10-500-6-77. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνυματάκια σας στο Viber στο 6907-483-484. Για πάμε, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γρηγόρη. Καλησπέρα, φίλε μου. Πολύ σωστά το είπες. Το κομβικό σημείο είναι η αγάπη των γονιών, φίλε. Έτσι. Ό,τι και να λέμε εμείς, όσο και να πονάμε, αυτοί κάνα την αρχή. Δεν θα ξεχάσω την πρώτη φορά που άκουσα τον Κωνσταντινίδη στο Focus. Μετά ήρθε η Ευδοξία. Μετά ήρθε η κυρία Μαρία. Ας πούμε, δηλαδή, η δοκιμασία αυτών των ανθρώπων, παιδιά, που βρήκαν το κουράγιο, έτσι. Έχουμε μια δύσκολη μέρα και δεν μπορούμε ούτε να μιλήσουμε να πούμε καλημέρα. Και αυτοί οι άνθρωποι βγαίνουν στα κανάλια να έχουν τον ψυχισμό και τη δύναμη να συνεχίσουν. Αλλά από κοντά και ο ελληνικός λαός, εδώ που φτάσαμε, παιδιά, όχι 1,5 εκατομμύριο υπογραφές για να κοροϊδεύει ο άλλος. Εδώ πρέπει να γίνουν μάχες, παιδιά, από τον ελληνικό λαό να βγει η αλήθεια. Δηλαδή, αυτό που είπες νωρίτερα για τα λαθρέα, 200 και 300 τόνοι διαλύτες. Εγώ έψαξα τώρα στο ΠΑΤ Φιδίλ και αμέσως βγήκανε άλλα 3 στο στοιχεία, φίλε, μέσα στη χρονιά. 200 εκατοστάρες τόνοι. Και όλος περιέργως αυτό δεν βγήκε και ούτε συνδυάστηκε στα κανάλια. Έτσι, εσκεμένα δεν βγαίνει. Κανένα δεν βγαίνει. Γι' αυτό αποδεικνύει το ότι υπάρχουν και σχέσεις. Υπάρχουν και σχέσεις με πολιτικά πρόσωπα που δεν επιτρέπουν στους δημοσιογράφους να βγάλουν. Και βέβαια, Γρηγόρη, εδώ είναι γιατί τα αφήσατε στο λιμάνι και τα πιάσατε. Δεν έπρεπε να δείτε και ποιος θα τα πάρει από εκεί, ποιος θα τα βγάλει από το λιμάνι, πού θα τα πάει. Μπορεί να πήγαινα σε κάποιο δηληστήριο του εσωτερικού, του εξωτερικού. Πρόσφατα είχαμε και μια κυρία που βρέθηκε με ένα δηληστήριο στην τσάντα και λέει, α, ένα δηληστήριο του 1 δισεκατομμυρίου από Ιταλία, ρε παιδιά. Όχι ένα, 30. Δηλαδή δεν πρέπει, γιατί πιάνεις τα ναρκωτικά μες στο λιμάνι. Άστα να έρθει το παιδάκι που θα τα πάρει, να τα πάει, σε ποια βίλα θα τα πάει. Τον Ούρο, αν έτσι αποκαλύφθηκε, παιδιά, και είδαμε μετά ότι το βαπόρι αυτό το είχε πάρει το κύμα από το Σουέζ και το ξέβρασε, ας πούμε, σε κάποιο λιμάνι. Δηλαδή, σε αυτό το Ελλαδιστάν που ζούμε, βγαίνει αλληλογραφία και τώρα, Γρηγόρη, μακάρι, έτσι, δηλαδή, όταν σε ένα 24ωρο βγαίνουν δύο βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και ο ένας λέει θα αυτοκτονούσα στη θέση του και ο άλλος λέει δεν θα κατέβαινα, να βρούμε λίγο τους συνυποψηφίους στις αίρες. Τι έχουν να πούν αυτά τα παιδιά? Αυτός ο κύριος πήρε όλο το χαρτί στις εκλογές. Γιατί το λένε όμως τώρα? Γιατί βγήκε τώρα ο Φλωρίδης να το πει αυτό? Καλά, τον έχουν στείλει κανονικά τώρα. Γιατί βγήκανε τώρα να σε πω? Τρένο, Γρηγόρη, τρένο, ναι, τρένο. Να σε πω γιατί βγήκανε τώρα να το πούνε. Δεν για το όνομα Λάουρα Κοβέση. Γι' αυτό δεν βγαίνουν τώρα. Δεν έχουν γλιτωμό. Τώρα είναι αργά, παιδιά. Είναι αργά. Υπάρχει αλληλογραφία του πρώην Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Το θυμάσαι ένα Παναγιωτόπουλο, έτσι, που κρύφτηκε αυτό το παλικάρι ένα χρόνο. Του ζητούσε ο εισαγγελέας ένα οικόπεδο του στρατού που έχει μπόλικα στη Λάρισα να εναποθέσουν τα πράγματα. Τίποτα, παιδιά, έτσι. Τίποτα. Ο στρατός πήγε από την πρώτη στιγμή και σίγουρα ήξερε. Γιατί αν δεν ήξερε ο στρατός ότι έγινε έκρηξη, έχουμε έναν ανίκανο στρατό. Μυστικές υπηρεσίες. Και εδώ, Γρηγόρη, έρχονται οι παντρεμένοι και ανήπαντροι με φορτωτικές. Είναι δυνατόν να δίνεις την άδεια να μεταφέρουν τα μπάζα αυτές οι εταιρείες όταν έχεις ένα στρατό που μπορεί να κάνει άρση ναρκοπεδίου, το μηχανικό μιλάω, που δεν υπάρχει εταιρεία στην Ελλάδα να κάνει άρση ναρκοπεδίου, ο στρατός μπορεί όμως με το μηχανικό. Και δεν έβαλαν αυτούς τους ανθρώπους να κάνουν τη μεταφορά εκεί δίπλα ή έστω κοντά. Δεν είναι ύποπτο αυτό ότι ο στρατός δεν ανέλαβε από την αρχή, ενώ ήξερε ότι έχει έκρηξη και μπορούσε να ήταν οτιδήποτε? Πολλά μυστήρια, παιδιά, και τώρα που αρχίζουν, Γρηγόρη, και μιλάνε οι παντρεμένοι, να έρθουν και οι ανήπαντροι και οι μπερμπάντιδες, έχουμε να δούμε πολλά. Και ένα τελευταίο, Γρηγόρη, δεν σου κάνει εντύπωση ότι η αστυνομία δεν φύλαξε το χώρο όπως έπρεπε από την αρχή? Και αν τον φύλαξε, γιατί δεν μας λέει?
Γιατί τόσο καιρό δεν έχει βγάλει μια ανακοίνωση, όπως τότε ο Παπαδόπουλος ο ηθοποιός που μας έλεγε πώς να πλένουμε τα χέρια μας κάθε τρεις και λίγο, να βγάλει μια ανακοίνωση ότι όποιος έχει στοιχεία για το μεγαλύτερο έγκλημα του αιώνα, να παρουσιάσει στοιχεία. Να σου πω κάτι, συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά πρέπει να λέμε και στον κόσμο όλη την αλήθεια. Δεν είναι το έγκλημα των Τεμπών, είναι τα εγκλήματα των Τεμπών, γιατί είναι πολλά τα εγκλήματα, από οικονομικά εγκλήματα, ναι, από συγκαλύψεις, από ό,τι θες. Γρηγόρη, αυτό το τελευταίο, δηλαδή η αστυνομία δεν πρέπει να βγάλει μια ανακοίνωση σε όλα τα κανάλια και να πει όποιος έχει στοιχεία να τα προσκομίσει, θα υπάρχει προστασία, θα υπάρχει αμοιβή. Για τον κάθε παππούλη που χάνεται υπάρχει σύλλευα alert. Δηλαδή για αυτό το θέμα τόση αδιαφορία. Το ίδιο θα μπορούσαν να κάνουν και για τον Ηλία Μίχο, έτσι. Άντε Χρυσοχοίδη, έρχεται και η δικιά σου η σειρά. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Το ίδιο θα έπρεπε να έχουν κάνει και για τον Ηλία Μίχο και για άλλους πολλούς. Παρακαλώ στον επόμενο. 2-3-10-500-6-76, 2-3-10-500-6-77. Τι λέει εδώ πέρα το μνηματάκι, για κάτσε να δούμε, μισό λεπτό στις γραμμές, γιατί εδώ πέρα μου γράφει κάτι αλαμπουρνέζικα. Α, Γρηγόρη λέει, στην Αμερική εισβάλλουν σε κλειστά σπίτια και μένουν κανονικά λαθρομετανάστες σε κλειστές εξοχικές κατοικίες των Αμερικανών και μετά δυσκολεύονται να τους βγάλουν. Μάλιστα λέει, ένας άνθρωπος στο TikTok παρακινούσε τους συμπατριώτες του να εισβάλλουν σε σπίτια. Εχθές λέει, το έβλεπα στο Fox, το είχε σαν έκτακτη είδηση. Έρχονται και στην Ελλάδα αυτά. Ιωάννα, παρακαλώ, σας ακούω. Ναι. Καλησπέρα. Ακούτε, καλησπέρα. Ξεχνάτε το έγκλημα του Καραμαλή του πρώτου που κάηκαν 65-70 Έλληνες. Όχι, φυσικά. Γιατί δεν το αναφέρατε πότε, ούτε εσείς, ούτε κανένας άλλος. Ήταν και εκείνο πολύ μεγάλο έγκλημα. Ο Καραμαλής άφησε ένα όνομα το οποίο το λερώσαν αυτοί μέχρι εκεί που δεν έπαιρνε και οι δυο κωστάκηδες αυτοί. Και κάτι άλλο, Γρηγόρη. Και τη Μαρφίν πρέπει να θυμηθούμε και είναι πάρα, πολλά. Ναι, ναι. Μα, η Μαρφίν ήταν 4-5 άτομα, κρίματα παιδιά βέβαια πάντα, αλλά εκεί πέρα ήταν 70 κοντά. Βέβαια, και δεν έχει σχέση ο αριθμός του, ότι χάθηκε ανθρώπινη ζωή έχει σχέση. Και χάθηκαν, ναι, αλλά θέλω να πω 70 άνθρωποι καήκανε και δεν αναφέρει κανείς, τον ξεχάσανε εκείνο και τον πρώτα, το φαγό σουβλάκα. Έτσι και πολλά άλλα, και πολλά άλλα. Πάμε στο επόμενο. Λοιπόν, κάτι άλλο. Μ' ακούς? Ναι. Θέλω να σου πω κάτι ιδιαίτερος. Έχω μια ιδέα να σου δώσω. Εσύ αυτά μπορείτε να κάνετε μόνο εσύ και ο Δαμιανίδης. Έχω μια ιδέα να σου δώσω. Αν μπορείς πάρε με ένα τηλέφωνο. Τώρα πώς θα σε πάρω. Πρέπει να αφήσεις το τηλέφωνο σου, αδερφέ. Τώρα κάνω εκπομπή, δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Τα αφήνω. Άστο στη γραμματεία 2-3-10-500-5-36 να τα ακούσουμε. Σε ευχαριστώ. Έγινε, ευχαριστώ. Παρακαλώ στον επόμενο. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Φήμες λένε ότι ο Αρακάς ήταν του γνωστού μπάρμπα που έδινε ο Υπουργός Υγείας, να ξέρεις, δεν ήταν τυχαίο. Ήταν από την άλλη τη στιγμή την εταιρεία, ήταν ο ακριβώς. Ήταν ο ακριβώς ο Αρακάς. Ναι, να το γελάς, το γελάς. Μπορεί να το λες για πλάκα, αλλά εγώ τους έχω ικανούς να το έχουν κάνει και αυτό. Επειδή ο διάδεσος πάει το κοδέρα του και γίνεται κάτι τέτοια, αποτύχει για να τους εξεφτιλίζει αυτούς που τους βάζει να τα κάνουν αυτά που κάνουν. Αύριο, λέει, είναι η μέρα της γης. Θα μας πούνε εκεί οι χειροδραμαστές ανά τον κόσμο, στα πυθικάκια όλου της γης, που καταλήγω να τελικά να έχει ο Δαρβίνος δίκιο για θεωρία της εξέλιξης, να κλείσουμε το φως για μία ώρα για να σωθεί ο πλανήτης. Ποιοι αυτοί οι οποίοι πετάνε με ιδιωτικά τζετ για να πάνε στον Ταβό να συζητήσουν για το πώς θα μας φύξουν και άλλα τα λουριά, και δεν πάνε με τα αεροπλάνα για τη που ούτε άλλο θα πετάξει. Θα φύγουν για να πούνε εμένα, κλείσει το φως μία ώρα για να συνηθίζει την ιδέα να πυθικίζει. Για να έρθουμε και σε αυτό που έγινε με τους διαλύτες. Ποτέ δεν μαθαίνουμε ποιος θα παραλάμβανε τι. Και από εκεί και πέρα να καταλάβει ο κόσμος θα πάει μεθαύριο να ψηφίσει στις ευρωεκλογές ότι σκοτώθηκαν, δολοφονήθηκαν πόσοι συνάνθρωποι μας, πόσοι αγνοούνται γιατί κανένα δεν ξέρει πώς ήταν τελικά πάνω στο τρένο. Και μια κυβέρνηση, όχι μια εγκληματική οργάνωση, μια κυβέρνηση έτρεξε με όλες τις δυνάμεις που έχει για να αξιοποιήσει για το καλό υποτίθεται της χώρας, βλέπε στρατό, βλέπε ιδιωτικές πρωτοβουλίες κτλ. Να συγκαλύψει το τι έχει γίνει για να μην μάθει ποτέ κανένας τίποτα. Και όλοι γνωρίζουν και κανένας δεν μιλάει. Αυτό συμβαίνει μόνο σε μια μαφία και πρέπει να αισθανόμαστε πολύ υπερήφανοι που σε μια δημοκρατική χώρα έτσι, χάνονται άνθρωποι, κανένας δεν ξέρει τι έχει γίνει με αυτούς τους ανθρώπους, ενώ για την επάρατη υποτίθεται χούντα. Ένας πήγαινε κάπου, βασανιζότανε και μαθαίνανε όλοι και ξέρουμε την ιστορία του τι και πώς και ποιος. Και σήμερα στη δημοκρατία, και αυτό πρέπει να το σκεφτούν πολύ σοβαρά το κατάντημα,
Δολοφονούνται άνθρωποι και δεν μαθαίνει ποτέ κανένας και τίποτα. Αυτό θέλω να πω και πρέπει να το σκεφτούμε καλά, εάν έχουμε δημοκρατία και αν θέλουμε αυτή τη δημοκρατία να αφήσουμε αύριο μεθαύριο. Σωστό είναι αυτό που λες, αλλά πρέπει να υπολογίσεις και κάτι ακόμα. Ότι ο ελληνικός λαός θα μπορούσε να κάνει πάρα πολλά πράγματα, αλλά από ό,τι φαίνεται τον πνίγει η φιλοδοξία του και ο εγωισμός του. Και το λέω αυτό και το ξαναλέω και πρέπει να τα ακούσουν όλοι. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση. Και ας παρπαρίζουν όλοι στα κανάλια ότι όλα πάνε καλά. Είναι ψέματα. Βρισκόμαστε σε πολύ δύσκολη θέση. Και έχουμε δυστυχώς ανθρώπους να κυβερνάνε οι οποίοι κοιτάνε μόνο τον εαυτό τους. Άμα ο ελληνικός λαός άφηνε τις φιλοδοξίες του, που θέλουν όλοι να γίνουν πολιτικοί αρχηγοί, που θέλουν όλοι να γίνουν βουλευτές, που θέλουν να γίνουν όλοι υπουργοί, και έβαζε πάνω απ' όλα την Ελλάδα, ίσως να είχαμε ένα διαφορετικό αποτέλεσμα. Να πω κάτι σε αυτό και να κλείσω. Βέβαια. Δηλαδή, γραμμή άλλο. Μακάρι να έχουν φιλοδοξίες. Θέλω να πω όμως το εξής. Όταν δεν θα έχεις χώρα, σε ποια χώρα θες να γίνεις πολιτικός αρχηγός αύριο μεθαύριο ή αρχηγός ή να έχεις κάποιους οπαδούς κτλ. Έτσι. Άρα λοιπόν, μακάρι να έχουν φιλοδοξίες. Το θέμα όμως είναι πρέπει να έχουν και το υπόβαθρο για να τις έχουν αυτές τις φιλοδοξίες για να τις εξασκήσουν. Γιατί διαφορετικά, με αυτά που κάνουν, βάζοντας μπροστά τη φιλοδοξία τους και τον εγωισμό τους, δεν θα έχουν τίποτα και τι κάνουν. Δεν έχω κάτι κανένα, να ψωφίσει και κάτι κάτω γείτονα. Ναι, αλλά αύριο θα ψωφίσουμε και οι δύο και δεν θα έχει και πού να ασκήσει τις φιλοδοξίες σου και τη ματαιοδοξία σου και τον εγωισμό και οτιδήποτε. Το διέρεε και βασίλευε που τόσα χρόνια σχολιάζουν όλοι οι Έλληνες. Άμα ρωτήσει τον άλλο ποια είναι η τακτική, για ποιο λόγο δεν γίνεται τίποτα, θα σου πει την εξυπνάδα του διέρεε και βασίλευε. Που έχει βάση το διέρεε και βασίλευε. Αλλά το διέρεε και βασίλευε βασίζεται πάνω σε αυτό που λέω. Στο ότι πιο πολύ θέλουν με τις φιλοδεξίες τους να βγουν αυτοί μπροστά, να είναι αυτοί οι αρχηγοί, να είναι αυτοί ό,τι είναι. Άμα μπορούσαν να πούνε ότι ξέρεις κάτι, αφήνω τον εγωισμό μου, αφήνω τη φιλοδοξία μου αυτή τη στιγμή, πάνω απ' όλα είναι η Ελλάδα και θα κάνω αυτό που πρέπει για την Ελλάδα, όχι αυτό που συμφέρει την πάρτη μου. Μα εδώ βγαίνει η γυναίκα η χαρογαμένη, η πρόεδρος των θυμάτων, λοιπόν, και βγαίνει μπροστά και τι λένε οι άλλοι. Δεν πάει, παλεύει για την κόρη της, για τη μνήμη της κόρης και να μην ξέρει να γίνει κάτι. Παλεύει για τη δική της τη βόλη, να πάει να βολευτεί. Δηλαδή τόσο μικρό μυαλί είναι να μην πω κάτι άλλο σε μικρό κάτι είναι αυτοί που το σχολιάζουν. Μα και έτσι να είναι. Σε χαλάει ρε φίλε που μια γυναίκα πήρε αφορμή τον δικό της τον πόνο και το χαμό του παιδιού της και πάει να κάνει κάτι σωστό για όλους μας. Αυτό και αυτό σε χαλάει. Δηλαδή από την να το πιάσεις, κερδισμένη πάλι θα είναι η χώρα από τον πόνο μιας γυναίκας και όλων των από πίσω που είναι. Που βγαίνει μπροστά και δεν λέει εντάξει, εγώ έπαθα τι έπαθα. Να πάρω ότι μου δώσουν ένα φιλικό χτύπημα στον νόμο, εγώ εννοώ, ένα λουκουμάκι κτλ. Αυτά που δίνουν, που προσπαθούν να δώσουν. Αλλά τι κάνει η γυναίκα, βγαίνει μπροστά και λέει όχι, να παλέψω και να μην ξαναγίνει και να αποδοθεί δικαιοσύνη και να μάθουν επιτέλους όλοι τι συμβαίνει. Αυτό είναι καλό, πρέπει να είναι παράδειγμα. Και τι βγαίνουν όλοι και λένε τα τρολάκια. Εντάξει, μόνο το κάνει για να κατέβει. Οι άνθρωποι είναι τοξικοί. Δεν πρέπει να ασχολείσαι με τους τοξικούς. Οι άνθρωποι είναι τοξικοί και συμπλεγματικοί. Έχουν προσωπικό πρόβλημα όταν βλέπουν άλλους να καταφέρουν κάτι που δεν μπόρεσαν οι ίδιοι να καταφέρουν. Αυτό είναι το πρόβλημα. Έτσι. Σε ευχαριστώ. Γεια σου, γεια σου, γεια σου. Πολύ βασικό αυτό για το διέρη και βασίλευε. Πολύ σημαντικό αυτό για το διέρη και βασίλευε. Παρακαλώ στον επόμενο. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Είμαι ο Γιώργος από Διαβατά, που σε είχα δει και στο Φανάρι, εκεί στη Λαγκαδά μια μέρα. Γεια σου ρε Γιώργη. Τι κάνεις? Καλά, εσύ? Κι εγώ καλά. Θα ήθελα να πω μερικά πράγματα. Ότι από αυτό με τα τέμπη που έχει γίνει, ήταν η αρχή του καλού. Δεν εννοώ ότι φυσικά ότι έπρεπε να θυσιαστούν όπως είπανε και μερικά ανθρωπάκια να θυσιαστούν τα παιδιά, αλλά ήταν η αρχή για να ξυπνήσει ο κόσμος. Μπήκε στον συντροχιά της αφύπνισης και ότι θα έρθουν καλύτερες μέρες για όλους μας. Ναι. Όλα είναι προσχεδιασμένα όχι για να φανιστεί ο άνθρωπος, αλλά να ξαναγεννηθεί ο Έλληνας από τις τάχτες του. Και θα γίνει αυτό μόνο αν ενωθούμε πραγματικά και αφήσουμε στην άκρη και τα κόμματα και τα χρώματα. Μα τώρα είναι η ευκαιρία του Έλληνα. Αυτό έλεγα προχθές. Είναι η ευκαιρία του Έλληνα. Ξέρεις γιατί είναι η ευκαιρία του Έλληνα? Βλέπεις ότι στη Νέα Δημοκρατία η Νέα Δημοκρατία διαλύεται. Βλέπεις τρώγονται μεταξύ τους για όλα αυτά τα εγκλήματα. Τώρα προσπαθούν να αποφασίσουν ποιον θα δώσουν στη δικαιοσύνη για παραδειγματισμό για να δει ο κόσμος ότι κάποιος πήγε φυλακή.
Δίνουνε τον Καραμαλή, περίμενε λίγο. Δίνουνε τον Καραμαλή. Δίνουνε μια οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας, η οποία χρόνια τώρα υπάρχει και είναι κολόνα ολόκληρη για αυτό το κόμμα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η Νέα Δημοκρατία αρχίζει και χάνει κόσμο. Πρέπει εμείς οι Έλληνες πολίτες που πραγματικά θέλουμε να έρθει ανατροπή στην Ελλάδα να ψηφίσουμε στρατηγικά. Να ψηφίσουμε στρατηγικά για να μπορέσουμε να συσπηρωθούμε στην ουσία, να πάμε κάπου και να καταφέρουμε κάτι. Σε αυτό συμφωνώ απόλυτα. Το θέμα πώς έχει τώρα ως εξής. Ότι μετά την κυρία Καριστιανού που πήγε στην Κομισιόν και μας δικαίωσε αξιοπρεπέστατα μετά 4 λεπτά και 55 δευτερόλεπτα, μετά οι επόμενοι που δαπάνε είναι οι θεματοφύλακες του Α120 του Συντάγματος με διοικητή τον Πάνο Αποστολόπουλο, αν ξέρεις. Κάνει τεράστιο αγώνα. Καλά, τώρα εδώ τι βγήκες να κάνεις, προεκλογικό αγώνα? Όχι, καμία σχέση. Τι καμία σχέση, ξεκάθαρο είναι. Καλό μεσημέρι. Εδώ πέρα δεν υπάρχει. Ο καθένας ψηφίζει ό,τι γουστάρει. Το θέμα είναι να έχει στρατηγική. Παρακαλώ στον επόμενο. Σας παρακαλώ πολύ, ρε παιδιά. Ακόμα και εδώ. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γρηγόρη. Τι κάνεις, πώς είσαι? Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Σηκωθήκαμε και σήμερα. Μας αξίωσε ο Θεός. Γρηγόρη, θα μου επιτρέψεις να μου βοηθήσεις λίγο στη μνήμη μου. Έλα. Σήμερα που άκουσα τις ειδήσεις, αν ενημερώθηκες και εσύ δηλαδή. Γιατί δεν θυμάμαι ονόματα. Απλώς άκουσα δηλαδή στο ραδιόφωνο το πρωί στις ειδήσεις ότι ένας άντρας και μια γυναίκα που κατηγορήθηκαν και τους άφησαν αντί να φυλακιστούν, τους άφησαν ελεύθερους, που ήταν για το θέμα με αυτή την περί των τρένων, για τα συστήματα ασφαλείας είχε να κάνει. Ένας άντρας και μια γυναίκα, ναι, κατηγορήθηκαν και τους άφησαν αντί να φυλακιστούν, τους άφησαν ελεύθερους. Το άκουσες αυτό? Όχι, δεν το άκουσα, δεν το είδα λοιπόν, κάπου. Με μπέρδεψες και λίγο, έτσι πως το είπες, με μπέρδεψες και λίγο, μπορώ να πω. Αυτοί έχουν να κάνουν, άντρας και γυναίκα είναι δύο άτομα, με αυτή την περίπτωση που έπρεπε να γίνει κάποια αρμοδιότητα είχαν αυτοί με το θέμα που έπρεπε, που έχει να κάνει με τα θέματα ασφαλείας των τρένων. Που έπρεπε να είχαν γίνει. Λοιπόν, και άκουσα δηλαδή ότι αντί να φυλακιστούν, δεν φυλακίστηκαν και τους αφήσανε με εγγύηση ενός εκατομμυρίου, είπα, αλλά δεν διευκρινίστηκε αν από 1 εκατομμύριο ο καθένας ή και στους δύο αναλογεί 1 εκατομμύριο. Ωραία. Και μπας περιπτώσει και εγώ έχω το ερώτημα. Δεν μπορώ να σου απαντήσω γιατί πραγματικά δεν γνωρίζω. Ναι, ωραία. Λοιπόν, απλώς το κάνω εγώ θέμα τώρα. Δεν γνωρίζω, δεν το έχω δει, γι' αυτό σου λέω. Ωραία, ναι. Και κάνω εγώ τώρα, θέτω ένα ερώτημα. Με 1 εκατομμύριο λέει. Τώρα δεν ξέρουμε αν είναι το εκατομμύριο και για τους δύο. Ναι, αρχικά αυτό εσύ πού το άκουσες? Στο ραδιόφωνο, στο Focus, το συζητήσεις το πρωί. Το έλεγαν το πρωί. Για να το λένε στο Focus υπάρχει σίγουρα πηγή. Γιατί εδώ πέρα στο Focus δεν λέμε τίποτα χωρίς πηγή. Εγώ όμως προσωπικά δεν το έχω δει αυτό το θέμα. Δεν το έχω διαβάσει, δεν το έχω ακούσει, δεν το έχω ψάξει. Δεν έχω άποψη πάνω σε αυτό το θέμα. Ωραία. Άμα όμως το είπαμε εδώ πέρα στο ραδιόφωνο, σίγουρο ότι υπάρχει πηγή. Γρηγόρη μου, εγώ ποιο θέμα το έχω, τι θέμα θέτω εγώ τώρα αυτή τη στιγμή? Αυτό το 1 εκατομμύριο που αναφέρθηκε ότι με 1 εκατομμύριο αφέθηκαν ελεύθεροι. Να γυρίσουν να μην να τους πούνε, για άλλα εδώ. Εσείς με 1 εκατομμύριο διαθέτετε 1 εκατομμύριο, γι' αυτό δεν ξέρουμε αν είναι από τον έναν και για τους δύο το 1 εκατομμύριο. Αυτά τα λεφτά από πού τα βρήκατε? Εγώ θέτω αυτό το ερώτημα. Σωστό και αυτό. Αυτό πρέπει να το ψάξει εφορία. Πρέπει να το ψάξει εφορία αυτό. Γιατί δεν μιλάμε 500 ευρώ που λέει ο λόγος και άιντε τα βρήκανε και για να μην πούνε μέσα. Λοιπόν, πού είναι? Πού τα βρήκατε τα λεφτά? Πρέπει να γίνει έρευνα. Σωστός είσαι. Αυτό θέτω, Γρηγόρη μου. Και για να τελειώνω, να μην κρατάω τη γραμμή, κάθε μέρα που όταν ακούω αυτό να τον πρωτοσάλτε, που βγαίνει και λέει αυτά που λέει, θα ήθελα, Γρηγόρη μου, να τον είχα έτσι δυο μας μπροστά μου, έτσι να τον είχα. Εγώ είμαι μεγάλος στην ηλικία, πολύ μεγαλύτερος του. Ναι. Αλλά θα ήθελα να τον είχα έτσι να το χαϊδέψω λιγάκι μπροστά μου. Έτσι, εντάξει. Αυτό. Έγινε. Άντε, να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι. Γεια σου, αδερφέ. Άμα είναι να το χαϊδέψεις, δεν καταφέρουμε τίποτα. Παρακαλώ στον επόμενο. Γεια σου, Γρηγόρη. Γεια σας. Έχω και προσπαθώ καιρό να πάρω τηλέφωνο για τα Τέμπη. Ναι. Λοιπόν, στα γρήγορα. Επειδή εκείνη τη μέρα έτυχε να το ακούσει στο ραδιόφωνο και πέρασα από εκεί. Την ώρα που ήταν η Γερανή, ένα σκηνικό θα σου πω μόνο. Επειδή ήμουν με τη δουλειά, πήγα στο ξενοδοχείο και είδα έναν άνθρωπο το πρωί να χτυπιέται στα κλάματα.
ένας με μουσια ήτανε, και όταν γύρισα σπίτι μου λέει, γυναίκα μου, ρίχνει αυτός ο άνθρωπος, λέει, έχασε την κόρη του. Και τον βλέπω στα πάνελ. Αυτό που είπες για την οικογένεια, αυτός και κάποιοι άλλοι τα πήρανε. Είχαν βγει δημόσια, που δεν το έχεις αναφέρει αυτό, βγήκανε δημόσια και είπαν ευχαριστούμε την κυβέρνηση, βάλσαμο στις πληγές μας. Το θυμάσαι καθόλου? Το θυμάμαι, αδερφέ μου. Ναι. Επειδή για αυτούς δεν έχει γίνει αναφορά, είναι 2-3 που βγήκανε και τα είπανε, που δεν βλέπω τηλεόραση, από το ίντερνετ. Ό,τι βλέπω, δεν ασχολούμαι με τη τηλεόραση. Για αυτούς τους ανθρώπους θα μιλήσει κάποιος? Αυτοί είναι πιο πεταμένοι για μένα προσωπικά από τους υπόλοιπους που παλεύουν. Αδερφέ, άμα σου πω ότι υπάρχουν συγγενείς που πήρανε λεφτά, τι θα μου πεις? Για να μην μιλήσουν. Το ξέρω. Τι θα μου πεις, δηλαδή, εντάξει. Το ξέρω. Αυτό είναι ένα θέμα. Είναι εξευτελιστικό. Είναι εξευτελιστικό. Συμφωνώ. Και από τους σταθμάρχες που ήταν να μιλήσουν, ξαφνικά πάθανε ατυχήματα, τροχαία. Και αυτό δεν το είπε κανένας όμως. Και αυτό στη μούχτη πέρασε. Ναι. Και τώρα ξαφνικά θα βάλουμε μόνο τον έναν μέσα. Για να αλωνίζουν οι υπόλοιποι. Όχι, όχι, όχι. Δεν θα μπει ένας μέσα. Εμείς δεν είμαστε μακάρι, εδώ πέρα. Δεν μακάρι, γίνεται. Αδερφέ, όχι, όχι. Μακάρι, μαζί όχι ένας. Πολύ. Πολλοί πρέπει να μπουν. Ωραία, μαζί σου. Άμα μπει ένας, αποτύχαμε αν μπει ένας, σας το λέω. Κατά τη δικιά μου γνώμη, όχι να μπουν μέσα. Άστους με τους συγγενείς των ανθρώπων εκεί πέρα. Κλείσουν ένα δωμάτιο και άστους εκεί πέρα μέσα μια ωρίτσα. Ναι. Και εμείς θα βιντεοσκοπούμε από εκεί πέρα. Για να δουν οι υπόλοιποι μετά τι θα πάθουν και να μην τα ξανακάνουν. Έτσι. Σε ευχαριστώ, αδερφέ μου. Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι. Άμα μπει ένας, αποτύχαμε. Θέλουμε να μπουν πάρα πολλοί. Δεν είναι ένας ο οποίος φταίει για όλο αυτό. Είναι πολλοί. Παρακαλώ στον επόμενο. Ή Κύριος ο Θεός των δυνάμεων. Διχρονέ. Ακούω. Άμα σου πω ότι σήμερα θέλουμε μόνο πολιτική άποψη. Και δεν είμαι και έτοιμος. Τι να πω. Ήθελα να συμπληρώσω για το σύμβολο της πίστης αυτά που δεν είχα πει. Ένα λεπτό έχεις. Άντε. Λέει και στο πνεύμα το Άγιο το Κύριο των Ζωπιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενο και συνδοξαζόμενο το λαλήσαν για τον προφητών. Λέει το πνεύμα το Άγιο το προσκυνεί και ο Πατέρας και ο Υιός και το συνδοξάζει και το προσκυνεί, γιατί είναι Θεός που λάλησε τους Αγίους Προφήτες. Όλοι οι προφήτες λάλησαν για πνεύμα του Αγίου, δηλαδή με το πνεύμα του Θεού, γιατί είναι Θεός το Άγιο Πνεύμα. Λέει το Πατρός εκπορευόμενο, εκπορευόμενο, ναι. Μόνο τον Πατέρα εκπορευόμενο. Λέει ο Χριστός στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, θα σας στείλω άλλον παράκλητο, το πνεύμα της αληθείας, όπαρα του Πατρός εκπορεύεται, το οποίο εκπορεύει μόνο με τον Πατέρα. Θα σας στείλω, λέει, άλλον παράκλητο, δεν λέει θα εκπορεύσω άλλον παράκλητο, θα σας στείλω, στέλνετε το Άγιο Πνεύμα δια του Ιησού Χριστού, πέμπετε δια του Ιού, όχι εκπορεύεται, εκπορεύεται για να δώσει να καταλάβει ο κόσμος, είναι κάτι σαν να λέμε πηγάζει εκ του Πατρός το Άγιο Πνεύμα, αλλά δεν πηγάζει από τον Υιό, μόνο στέλνεται δια του Υιού. Ωραία. Δεν εκπορεύεται, έχει τεράστια διαφορά. Έτσι. Άλλο εκπορεύει, που σημαίνει πηγάζει και από τον Υιό, που λένε είναι η Ρωμαϊκή του Πάπα, πού το βρήκαν αυτό, να μας πούνε. Εδώ λέει, το διαβάζουμε από το Κατερίνο Ευαγγέλιο, λέει το πνεύμα της αληθείας, όπαρα του Πατρός εκπορεύεται, μόνο από τον Πατέρα εκπορεύεται. Τέλος, δεν έχεις άλλο χρόνο, δίχρονε, τα είπες όλα. Άντε, εντάξει. Καλό μεσημέρι, υγεία και ευλογία, να ξαδερφέ μου. Παρακαλώ στον επόμενο. Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σαν και στο κρότα σου. Καλησπέρα, φίλε μου. Ένα έχω να πω εγώ. Φοβούνται τους 1.300 ψήφους, γιατί με τόσους περίπου ψήφους εκλέθηκε και η κυβέρνηση, άμα το κάτσεις και το σκεφτείς. Το 40% που λένε είναι περίπου το 20% του εκλογικού αριθμού που πρέπει να ψηφίσει. Ναι. Άρα το 20% από τα 8 εκατομμύρια περίπου που ψηφίζουν είναι 1.600.000 ψήφους. Άρα περίπου τόσοι ψηφίζουν για να τους κρεμάσουν. Γι' αυτό φοβούνται. Εγώ αυτό πιστεύω. Κοίτα, φίλε μου, είναι πολλά που φοβούνται. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που φοβούνται, έτσι. Συμφωνώ. Περίμενε λίγο να πούμε κάτι ακόμα. Συγγνώμη, λίγο να προσθέσουμε κάτι πάνω σε αυτό. Το ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ήδη έχει ανοιχτή έρευνα και για τις παρακολουθήσεις. Δηλαδή έρχεται και προστίθεται όλο αυτό στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Συμφωνώ. Εγώ απλώς το πήγα σε ένα στάδιο διαφορετικό, στο ότι περίπου με τόσους ψήφους εκλέχθηκε αυτή η κυβέρνηση. Και τώρα περίπου με τόσους ψήφους είναι αυτοί που τους λομπάρουν και τους κυνηγάνε. Άρα λογικό είναι να φοβούνται περισσότερο και να προσπαθούν να τα κουκλώσουν περισσότερο. Έτσι. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Γεια σας. Παρακαλώ στον επόμενο. Καλημέρα. Καλησπέρα. Καλημέρα από εδώ από Αμερική, είναι πρωί εδώ. Ποιο σημείο είσαι?
Είμαι Νέα Υόρκη. Νέα Υόρκη, πάμε δυνατά. Σερέτη, θα πάρετε... Θα βάλετε το τραπεζικό να μας πει για τον απολογισμό του ελληνικού κράτους. Γιατί εδώ και μια οχταετία ο απολογισμός του ελληνικού κράτους λέει πάνω από ένα τρισεκατομμύριο και από πού προέρχονται. Μάλιστα πιο παλιά ο κύριος Βελόπουλος το έθιξε αυτό το θέμα σε μια από τις εκπομπές του πριν πει στη Βουλή για την έκθεση του ελληνικού συνεδρίου. Από κάπου έχουν εισχωρήσει λεφτά και κανείς μα κανείς μέσα σε αυτό το κράτος δικαίου δεν μας λέει από πού προέρχονται αυτά τα έσοδα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και ελπίζω υπάρχουν οι νόμοι, είναι 8 χρόνια τώρα, κανείς δεν απαντάει από πού έχουν έρθει αυτά τα έσοδα. Εδώ και μια οχταετία. Έτσι, γιατί μας λένε για τροχιά ανάπτυξης, ο κόσμος χάνει τα σπίτια του, ο κόσμος δεν έχει να φάει. Και μέσα ο απολογισμός λέει πάνω από ένα τρισεκατομμύριο. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει το μεγαλύτερο κρατικό προϋπολογισμό όλης της Ευρώπης. Αφού είμαστε σε μνημόνια και χρωστάμε 500 δισεκατομμύρια, πώς γίνεται αυτό το κράτος να ξεπερνάει το 1-3. Είναι πραγματικά, δηλαδή αυτά τα ποσά μέσα εκεί είναι απίστευτα. Και όμως αληθινά, γιατί όλοι τα υπογράφουν μέσα στην Βουλή. Έτσι. Δεν ξέρω αν το έχεις ψάξει. Κοίτα, τα ποσά γενικά και τα χρήματα, άμα κάτσει κανένας και τα ψάξει και δει το τι μπαίνει και τι βγαίνει, θα μείνει με το στόμα ανοιχτό. Έτσι. Εγώ δηλαδή που έχω ασχοληθεί ενεργά με τη διάβγεια, βλέπω συμβάσεις, βλέπω υπογραφές, βλέπω ποσά και αναρωτιέμαι πού ήταν όλα αυτά τα χρήματα και γιατί δίνουμε τόσα χρήματα χωρίς λόγο σε ανούσια πράγματα. Ενώ την ίδια ώρα ακούμε πολιτικούς, υπουργούς και πρωθυπουργούς να λένε ότι δεν έχουμε για τους καρκινοπαθείς, δεν έχουμε για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, δεν έχουμε για σημαντικά θέματα. Είναι να τρελαίνεσαι. Αυτό που λες τώρα εσύ είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο. Μιλάμε για αδιευκρίνιστα ποσά, αλλά αυτά τα αδιευκρίνιστα ποσά δεν μπορώ εγώ να σου απαντήσω από πού προήλθανε. Κανονικά θα έπρεπε να έχει ασχοληθεί η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων και η εφορία. Όχι. Έχει ασχοληθεί μια δικαστική αρχή, όπως είναι το ελεγκτικό συνέδριο το 2015. Υπάρχει βίντεο του κύριου Φορτσάκη. Και τι είπε αυτό το συνέδριο. Και ρωτάει τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου από πού προκύπτουν αυτά τα έσοδα. Και δεν έχει γίνει μία φορά. Έχει γίνει πάρα πολλές φορές. Αλλά δυστυχώς κανείς στο Υπουργείο Οικονομικών δεν δίνει απάντηση. Όπως και οι Υπουργοί Οικονομικών, ο Τσακαλώτος, ο Βαρουφάκης. Στο λέω, υπάρχει ένα βίντεο του κύριου Βελόπουλου που το έθιξε αυτό το θέμα. Έτσι και λέει αυτά τα ποσά, γιατί δεν μας δίνουν απάντηση. Υπάρχει το βίντεο. Έτσι, και μπορείτε, ο οικονομολόγος που βγάζεται, έτσι, μπορεί να κάνει μια έρευνα, να τα ψάξει. Δεν γίνεται δηλαδή το 2023 ο απολογισμός του ελληνικού κράτους να ξεπερνάει το 1,4 δισεκατομμύρια. Και το 2014 αυτά δεν υπήρχαν ποτέ. Είναι απίστευτο, έτσι. Έτσι. Εγώ απλά γι' αυτό πήρα τηλέφωνο. Καλά έκανες, αδερφέ μου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υγεία και ευλογία να έχεις. Καλό μεσημέρι. Παρακαλώ στον επόμενο. Χαίρετε. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, εγώ επειδή σ' ακούω κάθε μεσημέρι και ακούω και το πρωί λίγο, μου έχει αρέσει η συνωμοσιολογία και άκου να δεις τι σκέφτηκα. Άντε, ναι. Σκέφτηκα το εξής, ότι ο Μητσοτάκης και ο προηγούμενος και όλοι αυτοί που είναι τώρα στη σειρά εδώ και πολλά χρόνια, τη δουλειά τους την κάνανε. Την κάνανε. Αυτή τη στιγμή λοιπόν η κυβέρνηση Μητσοτάκη στο δεύτερο χρόνο της Δεν έχεις καλό σήμα, αδερφέ μου. Δεν έχεις καλό σήμα. Πάνε κάπου... Ναι, συγγνώμη. Λοιπόν, τη δουλειά του λέω ο Μητσοτάκης την έκανε. Οπότε τώρα θα ξυλώσουν όλο το πουλόβερ αυτό που λεγόταν Νέα Δημοκρατία. Ο Μητσοτάκης έχει καβατζώσει και τη θεσάρα του στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εμείς θα πάμε άπατη στο μέσο του πελάγου που μας είχε αφήσει με τις επιλογές του. Να σε κάνω μια ερώτηση. Γιατί είπες ότι σου έχει κολλήσει η νομοσιολογία. Εντάξει, τώρα ξέρεις, είναι η έκφραση που χρησιμοποιούμε όσοι... Ηρωνικά το είπες, ηρωνικά το είπες. Εννοείται. Ωραία. Γιατί βλέπω τα λες καλά. Βλέπω τα λες καλά και δεν μου φαίνεσαι για συνωμοσιολόγος. Γι' αυτό σε ρώτησα. Θέλω να σε ρωτήσω όμως κάτι. Πες μου. Ποιος φταίει για αυτό που συνέβη. Όπως το εξήγησε, είναι πολύ σωστό αυτό που λες. Ποιος φταίει όμως γι' αυτό, στην τελική. Κοίτα, να σου πω κάτι. Λέτε στο ραδιόφωνο
σας ακούω πολλές φορές και λέτε φταίει ο λαός για αυτό που ψηφίσετε. Υπάρχει πάρα πολύ κόσμος όμως που δεν ψήφισε και συνήθως ακούει εσάς. Εντάξει. Τώρα, είναι πάρα πολύ δύσκολο να διακρίνεις την πραγματικότητα παρακολουθούντας τα 10 χρόνια. Έτσι. Τελευταία 3 χρόνια από τον COVID και μετά, όσοι είχαν και λίγο την έννοια να ανοίγουν και κανένα βιβλίο, καταλάβανε τι γίνεται και με τα κανάλια. Αλλά δυστυχώς πάρα πολύ έχεις θέμα με το σήμα. Έχεις θέμα με το σήμα, αδερφέ μου. Καλό μεσημέρι, αδερφέ μου. Δεν έχεις καλό σήμα. Δεν μπορώ να έχω τον άλλον στη γραμμή να περιμένει. Βρες κάπου σήμα και ξαναπάρε. Παρακαλώ, σας ακούω. Καλησπέρα. Τι τράβηξε το τσόκ, τι έκανε. Κάτι ακούστηκε σαν να... Έλα. Τι έγινε, αδερφέ. Παρεμβάλλει. Τι κάνει, απίστευτο. Ναι! Έλα, Γρηγόρη, μ' ακούς? Έλα, αδερφέ, τι έγινε από walkie talkie, μας μιλάς? Όχι, από talkie walkie. Πάμε. Λοιπόν, το θέμα είναι το εξής. Ότι όλα αυτά, πολύ καλά το είπες ότι αποκαλύπτονται και όπως έχεις προγραμματίσει, δηλαδή με την επιθυμία σου τα πράγματα, όλα αποτελούνται από το νευρικό σύστημα. Δηλαδή ο άνθρωπος δράει και αντιδράει μέσα από το νευρικό σύστημα. Το νευρικό σύστημα λοιπόν έχει κάποιες ιδιαιτερότητες. Αυτές οι ιδιαιτερότητες λοιπόν προέρχονται από τη διατροφή. Αυτή η διατροφή λοιπόν είναι χρόνια δομημένη στην Ελλάδα. Από τα γάλατα μέχρι τις ζάχαρες, μέχρι τις καφεΐνες, μέχρι τις μπυροΐνες, μέχρι τα πάντα όλα, έτσι. Για μιλάμε για τα πάντα όλα. Ο Έλληνας εκ της αρχής του, που είναι αρχαίος, που είναι η αρχή που έκανε αυτός, δεν είχε να κάνει με ζάχαρες και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Πρέπει να καταλάβουμε λοιπόν ότι ο άνθρωπος δράει και αντιδράει επί της ουσίας είναι μια συνωμοσία που δεν είναι συμπτωματική. Είναι δηλαδή φτιαγμένη και δομημένη με επιστημονική διερεύνηση και πρακτική. Από αυτούς δηλαδή, έτσι, από τους συγκεκριμένους. Και η Ελλάδα διέπεται από αυτό το σύνδρομο. Τόσα χρόνια αυτό, εκεί πρέπει να εστιάσουμε και εκεί αυτό πρέπει να πολεμήσουμε. Και αυτό είπαμε, έχει να κάνει με την εικόνα, με την ακοή και όλα αυτά τα συμπαραβαλλόμενα. Λοιπόν, για να το καταλάβουμε αυτό, ό,τι και να κάνουμε και να διορθώσουμε κάτι, πάει θα επαναληφθεί. Γιατί αυτό είναι που μας κεντρίζει και μας ερεθίζει στο εσωτερικό μας κομμάτι. Δηλαδή πήγα κάπου σήμερα το πρωί και λέω παιδιά να ψηφίσετε 9 Ιουνίου και μου λέει ναι ό,τι θέλουμε. Ιρωνικά μου το είπε ότι και καλά εγώ του κάνω προπαγάνδα σε κάτι ενώ εγώ δεν του έχω πει κάτι να ψηφίσει. Δηλαδή μπορώ να πω για κάποιον ο οποίος έχει δίκιο, είναι σωστός για αυτό που λέω, ότι λέει την αλήθεια και αυτός θέλει να μου υποδείξει από τον εγωκεντρισμό της καφεΐνης γιατί έχει ενεργοποιήσει το νευρικό σύστημα ότι όχι δεν είναι έτσι που το λες. Αλλά είναι έτσι που εγώ θέλω να γίνει. Ο κόσμος λοιπόν είναι σε μια ψυχοσωματική, πώς να σου το πω, δεν μπορεί να αντιληφθεί τα πράγματα. Ναι. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις λέω. Όχι, δεν μπορεί να αντιληφθεί τα πράγματα. Συμφωνώ μαζί σου, ναι. Δηλαδή, το πάω επειδή άκουσα τη συζήτησή σου πώς εκφράζεσαι και πώς τοποθετείσαι. Και το πάω ακόμα πιο βαθιά. Γιατί ένας άνθρωπος παίρνει τέτοιες αποφάσεις? Δηλαδή γιατί ένας άνθρωπος επιλέγει και κάνει κάποιες επιλογές. Από πού προέρχονται αυτές τις επιλογές? Ποιος είναι ο λόγος που βιάζεται, που εκβιάζεται εκ του εσωτερικού του γεγονότος, δηλαδή το υποσυνείδητο γιατί του δίνει αυτή την εντολή, να πει το όχι στο Βασίλη, στο Γιάννη, στον Κώστα, αυτό που λες ναι μεν είναι αλήθεια, αλλά εγώ διαφωνώ γιατί έτσι γουστάρω, έτσι. Ποιο είναι αυτό το νευρικό σύστημα που ενεργοποιεί αυτή την νοημοσύνη? Εκεί πρέπει να φτάσουμε. Γιατί ο άνθρωπος, θέλοντας και μη, το 80% αποτελείται από νερό. Το νερό έχει δονήσεις, παίρνει εντολές. Από κάπου τις παίρνει. Όταν αυτό ακόμα το νερό και το βράσεις, διαφοροποιεί τις εντολές του προς τον οργανισμό μας. Και όλα αυτά έχουν να κάνουν με την επανάληψη που κάνουμε λοιπόν. Όταν επαναλαμβάνω κάτι... Σε καθημερινή μορφή είναι δύσκολο να το απενεργοποιήσω και να επαναργοποιήσω κάτι καινούριο.
Όταν, ας πούμε, εγώ πάω στην Ακιστία και συνομιλώ με ένα παπά ή συνομιλώ με κάποιον ο οποίος θέλει να με βοηθήσει και μου λέει, κοίταξε, μου λέει, Βασίλη, άστο μωρέ, δεν πειράζει. Εντάξει, θα το διευθυνθεί ο Θεός αυτό, δεν πειράζει. Όχι, παπά, του λέω, δεν είναι έτσι που το λες. Και δεν ξανάρχομαι και στην Ακιστία, του λέω, και είσαι ο λόγος εσύ. Γιατί αυτό που μου λες, του λέω, είναι ενάντια της λογικής. Θα πρέπει εγώ να πάρω θέση για κάτι. Δεν γίνεται να αφήνω στο Θεό. Και μου το είπε ο πνευματικός μου αυτό. Αυτό λοιπόν συμβαίνει σε όλη την Ελλάδα. Δεν είναι μόνο σε μένα σε προσωπικό επίπεδο. Συμβαίνει με τους περισσότερους πνευματικούς και παπάδες και έχει δομηθεί τα τελευταία 40-50 χρόνια. Αυτό θέλω να πω δηλαδή. Και αυτό έχω καταγράψει μέσα από αυτή την εμπειρία των 50 χρόνων της ζωής μου. Και εκεί βασίζονται όλοι αυτοί, γιατί γνωρίζουν ότι χωρίς καφέ ο ίνας δεν κάνει, χωρίς ζάχαρη ο ίνας δεν κάνει, χωρίς το γάλα το συγκεκριμένο δεν κάνει. Και με όλα αυτά συνοψίζουν αυτήν την σκέψη που θα εκφωνήσει. Γιατί η γλώσσα κόκαλα δεν έχει, αλλά κόκαλα θα αγγίζει. Γι' αυτό λέει ο Θεός να αρχίσει ο λόγος. Και αυτό τους έχει κάνει τώρα εσύ, αδελφέ. Τους έχει αγγίσει με τη γλώσσα. Και να ξέρεις ότι σε αγαπάω πάρα πολύ. Έτσι. Είμαι θαυμαστής σου μεγάλος. Λοιπόν, σου έχουμε ό,τι καλύτερο για την εκπομπή. Καλή συνέχεια και ελευθερία στην πατρίδα μας, αδελφέ. Να είστε καλά. Ελευθερία και στα μυαλά μας. Ευχαριστώ πολύ. Έτσι, υγεία να έχεις, υγεία. Γιατί πάνω απ' όλα τα μυαλά μας πρέπει πρώτα να ελευθερωθούν και μετά όλα τα άλλα. Λοιπόν, μου έχει στείλει εδώ πέρα ένας άνθρωπος έναν προϋπολογισμό που έχει βρει για το κράτος. Είναι μια κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024. Στον οποίο αναφέρονται τα έσοδα και τα έξοδα. Τα έσοδα λοιπόν είναι 1.107.649 και τα έξοδα είναι 1.108.188. Πάνω κάτω έχουμε περισσότερα έξοδα. Μπαίνουμε μέσα. Γιατί μπαίνουμε όμως μέσα? Έχει εδώ πέρα παροχές εργαζομένων, μεταβιβάσεις, αγορές αγαθών και περιουσιών, επιδοτήσεις... Πιστώσεις υποκατανομή, πάγια περιουσιακά στοιχεία, δάνεια. Δάνεια έχει δύο φορές, ρε Σι Κωνσταντίνε, σε αυτό που μου έστειλες. Τα δάνεια τα έχει δύο φορές. Γιατί τα έχει δύο φορές, για έλεγξε το λίγο. Γιατί εδώ πέρα λέει ότι έχουν δώσει δάνεια 1.3 εκατομμύρια ευρώ. Για επιβεβαίωσε το λίγο και στείλ το μου να μην λέμε πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Παρακαλώ στον επόμενο. Έλα Γρηγόρη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Άγνωστος ή γνωστός? Άγνωστος ή γνωστός? Άγνωστος ή γνωστός, αποφάσισε. Άγνωστος γνωστός. Ο Κόρκας και ο Βοριάς ήταν οι Λοκατζίδες, οι παλιοί θα σου πούνε. Ο Πλαγιανάκος της Ναυτιλίας και ο Παναγιωτόπουλος, όσο δεν τους κάναν τα χατήρια, τους καθαρίσανε. Ναι. Τώρα, στην Ουκρανία, αυτός που είναι εκεί, είναι ο πρώτος ξάδερφος της Μπέση Αργυράκη. Ο πρόξενος. Ό,τι θες να μαθαίνεις από μένα θα τα μαθαίνεις. Ε. Όταν θα βρεθούμε θα μας πολλά. Απλώς σου λέω να πούμε, πιθάγουμε όσο μπορώ, όπως το παλικάρα από τη Δαλία που στα λέει ο Μα, και εσύ να προσέχεις πολύ. Έγινε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι. Να είσαι γερός. Γεια σου, αδερφέ μου, σε ευχαριστώ. Παρακαλώ στον επόμενο. Έπεσε η γραμμούλα 2-3-10-500-6-76, 2-3-10-500-6-77. 10 λεπτάκια έχουμε. Για να πάμε στη Δελτίο Ειδήσεων και στη συνέχεια 3 και 10 να συνδεθούμε με τον Στέφανο Χίο για να ακούσουμε και αυτός τι έχει να πει πάνω σε όλα αυτά τα σημαντικά θέματα. Παρακαλώ, σας ακούω. Γεια σου Γρηγόρη. Γεια σου φίλε μου. Βασίλης από Αθήνα. Γεια σου ρε Μπιλάρα. Καλά είσαι? Καλά ρε φίλε εσύ. Μια χαρά λοιπόν, και εγώ μια χαρά. Συμφωνώ απόλυτα με αυτά που λες φίλε. Αλλά άκου να δεις τι έγινε. Προχθές κατά τύχη το βράδυ είδα στο Blue Sky, στην εκπομπή που κάνει ο Ξενάκης και έχει τον Κόνστα και άλλον έναν. Δεν ξέρω αν το έχεις δει. Πήρε ένας τύπος τηλέφωνο και λέει για τον μπάζωμα εκεί, για τα Τέμπη. Και πετάγει το Κόνστας και του λέει, τι είναι αυτά του λέει που λες, δεν έγινε μπάζωμα, πού το άκουσες αυτό. Ποιος είναι αυτός, τύπου... ποιος είναι αυτός ο Κόνστας, δεν το ξέρω. Ένας δημοσιογράφος. Α, έλα, τον βρήκα, Χρήστος Κόνστας. Ναι, μπράβο. Ένας με γυαλιά. Ναι, ναι. Και του λέει του ανθρώπου να πούμε, του λέει δεν έγινε μπάζωμα. Τι μπάζωμα του λέει, τι είναι αυτά που λέει ο Βελόπουλος, του λέει. Με ένα ύφος. Είναι ο δημοκράτης αυτός. Ναι, προσπάθησα να πάρω φίλε τηλέφωνο. Καλά, δεν με βγάζανε τίποτα. Καλά, θα γινότανε γλέντι.
θα γινόταν γλέντι. Δηλαδή, περνάνε στον κόσμο ότι εντάξει, δεν έγινε. Γιατί τους βλέπει κόσμος, εντάξει. Και σου λέει, δεν έγινε μπάζωμα, λέει. Αυτό που λέει, εντάξει, λέει, τώρα ακούστη, λέει ο Βελόπουλος. Δηλαδή, με πείραξε που εγώ, να σου πω και την αλήθεια, δεν είμαι ψηφοφόρος του Βελόπουλου. Πρόβλημά σου. Εσύ αποφασίζεις τι θα ψηφίσεις. Ναι. Εντάξει, τώρα εκεί θα είμαι. Αδερφέ μου, άκουσε με λίγο. Εδώ πέρα, αυτή η εκπομπή και αυτά και όλα όσα λέμε εδώ πέρα δεν έχουν σχέση με κανένα κόμμα. Ναι, άμα εσύ αποφασίσεις, εγώ αυτό που λέω στον καθένα τι είναι, ότι πρέπει να έχει σωστά κριτήρια ψήφου. Δηλαδή, δεν πρέπει να ψηφίζουμε το συγγενή, το φίλο, το γνωστό. Πρέπει να ψηφίζουμε τον κατάλληλο. Για να αλλάξει η Ελλάδα, ναι, πρέπει να ψηφίζουμε τον κατάλληλο. Ναι. Όχι το γνωστό και το φίλο. Πάμε. Ναι. Λοιπόν, και με πείραξε πάρα πολύ, όταν σου λέω πάρα πολύ, δηλαδή ο τρόπος, το ύφος, και δηλαδή αν μπορέσεις και το δεις, θα εκνευριστείς, ειλικρινά σου μιλάω. Ναι. Εκνευρίστηκα πάρα πολύ, λέω κάτσε ρε, δεν είδες μπάζωμα, δεν είδες έτσι, φωτογραφίες, το ένα, το άλλο. Δηλαδή τι βγαίνεις και λες. Μα, λέω τόσο πολύ, εξοργίστηκα πραγματικά. Να σου πω κάτι άλλο. Σου στείλα ένα μηνυματάκι στο Viber για τον πρωινό. Δεν ξέρω αν το είδε. Το βλέπω τώρα και σου απαντάω. Καλό μεσημέρι, αδερφέ μου. Υγεία να έχει. Το είπα έτσι, χωρίς παρεξήγηση. Όχι, δεν το. Θα το δω τώρα. Σε ευχαριστώ. Υγεία να έχει. Παρακαλώ στον επόμενο. Γιατί δεν έχω χρόνο. Πάω στον επόμενο. Πάμε, είναι και 53. Σα ακούω. Γεια σου, φίλε μου. Γεια σου. Με ακού? Ναι. Α, οκ. Okay. Συγγνώμη. Είδα πίστοση. Η Ελλάδα μέχρι σήμερα έχει ξεφύγει από την Τρόικα? Όχι. Όχι φυσικά. Το αποχρεωλήσει από το να πληρώσουμε μέχρι χθες τα γνωρίζει ο κόσμος? Όχι. Δεν τα γνωρίζει. Το ότι μέχρι το 2032-31 κάπου εκεί πρέπει να αποπληρώσουμε τεράστια ποσά το γνωρίζει ο κόσμος? Το ότι 2026 έχετε νέο μνημόνιο, το γνωρίζει? Α, μπράβο, εντάξει, okay, με κάλυψες. Με κάλυψες. Όχι μόνο καινούργιο μνημόνιο, το καινούργιο μνημόνιο είναι χρεοκοπία. Από εκεί πέρα, να ξέρεις, το 2025 θα φύγει ο Κυριάκος, γιατί μέχρι τώρα έχει διατελέσει αυτό που του έχουν πει. Θα φύγει από πριν, να έρθει ο επόμενος μετά, έτσι ώστε να διατελέσει μέσα στην καταιγίδα που έρχεται μια ομπρέλα και να ξαναέρθουν πάλι οι άγιες οικογένειες να μας σώσουν. Τροφή για σκέψη, αδερφέ. Έτσι. Σε ευχαριστώ, αδερφέ μου. Γεια σου. Υγεία. Γεια σου. Πάμε στο τελευταίο για σήμερα για να πάμε μετά Παλικαρέ. Σε δελτίο και Στέφανο Χίος. Σας ακούω, ναι. Παλικαρέ. Έλα. Μ' ακούς από Γιάννενα. Έλα, ρε Γιάννενο. Ερπίστριας. Έλα, ρε Ερπίστρια. Πρωτονέτερον είμαι, ρε φίλε. Έλα, αδερφέ, εντάξει. Πολύ καλά τα είστε, παλικάρι μου. Και αυτό που είπες για τα παιδιά, δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα να χάνεις παιδί, έτσι. Μα βέβαια, υπάρχει κάτι χειρότερο. Έτσι, εντάξει. Λες πολλές αλήθειες. Τέλος πάντων, τολμάς πάντως. Τολμάς και τα λες. Και να προσέχεις. Σε ευχαριστώ, αδερφέ. Να δεις. Για προχθές. Με συγχωρείς και για το δίχρονο, γιατί ήθελα να τον ακούσω, το δίχρονο τον ακούω, είναι πολύ καλό παλικάρι. Ωραίος είναι. Και να του δώσω και το τηλέφωνο μου, να με πάρει τηλέφωνο να μιλήσουμε. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Ο Τριανταφυλόπουλος, εντάξει, όχι ότι σε άδειασε, είναι μέρος του συστήματος, ρε φίλε. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Αυτό που θα βγάλεις μετά, και γιατί σ' ακούω και να σε περιμένω, είναι καθαρός. Έτσι, έφαγε και δύο σφαίρες και γλίδωσε. Θα μας τα πει ο άνθρωπος τα υπόλοιπα. Τώρα, 3 και 10, γιατί δεν έχω χρόνο, αδερφέ μου, πρέπει να πάω σε δελτίο. Να είσαι καλά, ρε παλικάρι. Υγεία και ευλογία, να έχεις, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δυστυχώς δεν έχουμε χρόνο, έχει πάει και 57. Πρέπει να βάλω τραγουδάκι να έρθει να πει τους τίτλους ειδήσεων εδώ πέρα ο Κωνσταντίνος Τουτσίδης, να ενημερώσει τον κόσμο, να ενημερώσει όλους εσάς για το τι ακριβώς συμβαίνει εκεί πέρα έξω. Και επανέρχομαι μετά με Στέφανο Χίο κατευθείαν. Παίρνουμε τηλέφωνο, κάνουμε τη σύνδεση και λέμε όσα λέμε. Θεωρώ ότι θα πρέπει να το ρωτήσω και για τον Μάκη Τριανταφυλόπουλο, να δούμε και αυτός τι άποψη έχει για όλο αυτό.
Focus FM 103,6. Σερέτης Γρηγόρης κόντρα στο σύστημα. Επανέρχομαι. Δεν φεύγει κανένας. Δεν φεύγει κανένας. Και τώρα μόνος και τότε μόνος. Τραγουδάρα αγαπημένη, την έχουμε ακούσει πολλές φορές, θα την ξανακούσουμε άλλη μια φορά. Γιατί έχει νόημα. Έρχεται η στιγμή που μένεις μόνος και νιώθεις μόνος. Για ποιον να θυσιαστώ. Για ποιον. Ποιον, για ποιον να καταστραφώ. Για σένα που δε μ' αγαπήσες και σαν παιδί στην αγκαλιά σου δε με κράτησες. Σηκώστε το ραδιόφωνο, έρχονται αλήθειες που δεν έχουν ακουστεί πουθενά αλλού. Γιατί πολλοί είναι που μιλάνε, αλλά λίγοι που τα λένε. Για ποιον να θυσιαστώ. Για ποιον, για ποιον να καταστραφώ. Για σένα που σε νοιαζόμουν, ήσουν μακριά όταν εγώ σε χρειαζόμουν. Ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη, μία με τρεις. Ενδοδόξες και τιμές, στεφάνια και αυτοίδες, στεφάνια και αυτοίδες, μονάχα στην κηδεία μου, μονάχα στην κηδεία μου, να έρθουν οι λογκατζίδες, να έρθουν οι λογκατζίδες. Δε θέλω μάνα μου εγώ, δε θέλω μάνα μου εγώ, στον τάφο μου να κλάψεις, στον τάφο μου να κλάψεις, μόνο στο ξύλινο σταυρό, μόνο στο ξύλινο σταυρό, τον Μόνικα να γράψεις, τον Μόνικα να γράψεις, τρία κι ο Τολμών. Ο Γρηγόρης, ο Βαρκάρης, ο Σερετής, έπαψε να ζει ρεμπέτης, τραγουδάει κι ολοπίνει, ταυρομαχός πάει να γίνει, τραγουδάει κι ολοπίνει, ταυρομαχός πάει να γίνει. Focus FM 103,6. Σερέτης Γρηγόρης κόντρα στο σύστημα. Παρέα μέχρι τις 4. Σε λίγη ώρα θα συνδεθούμε σε 3 λεπτάκια με τον Στέφανο Χίο.
να συζητήσουμε πολλά θέματα. Μέχρι τότε θέλω να σας πω κάποια πράγματα. Θέλω να σας πω ότι είναι πάρα πολλά τα μηνυματάκια που δεχόμαστε. Τα οποία λένε ότι ο Focus FM 103,6 έχει πολύ μεγαλύτερη ακροματικότητα από ό,τι λένε οι έρευνες. Το αναγνωρίζουμε αυτό κι εμείς, εννοείται. Αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Όπως σας έχω εξηγήσει, είναι συγκεκριμένη η διαδικασία και είναι μονοπόλιο. Είναι μονοπόλιο όλοι αυτοί που κάνουν την έρευνα ακροματικότητας. Λοιπόν, ένα λεπτάκι δώστε μου να συνδεθώ με τον Στέφανο Χίο και έρχομαι. Did I ever do you wrong in any way? Was there something I said to you that made you change? There's no more sun, there's only cloudy days. Καλησπέρα κύριε Χίο! Έλα αδερφέ μου, τι κάνεις? Καλά, εσείς πώς είστε? Καλά, δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, κύριε Χίο, τι γίνεται, χαμός γίνεται. Βλέπω η Νέα Δημοκρατία καταραίει. Εντάξει, τώρα η Νέα Δημοκρατία καταραίει. Δεν καταραίει η Νέα Δημοκρατία. Χαμήλωσε κύριε, χαμήλωσε. Δεν ακούω τον συνάδελφο. Μ' ακούτε? Ναι κύριε Σερέτη. Βλέπω τη μουσική, κύριε. Μουσική. Ναι, κύριε Σέρετ, σας ακούω. Βλέπω ότι έχει βγει ο Φλωρίδης, έχουν βγει βουλευτές, έχουν βγει οι Πορτοσάλτε, έχουν βγει όλοι και ζητάνε να πάει ο Καραμαλής στα δικαστήρια. Γι' αυτό λέω ότι η Νέα Δημοκρατία καταραίει. Ναι, το ερώτημα είναι ποιος τους βάζει όλους αυτούς για να στριμώξουν τον Καραμαλή. Γιατί εμένα με ενδιαφέρει όχι η είδηση. Είναι ξεκάθαρο. Προσπαθούν να ξεφορτωθούν τον Καραμαλή. Αυτό είναι αναμφίβολο. Η Νέα Δημοκρατία λειτουργεί ως θερμόμετρο. Θερμομετρεί τις σφιγμομετρικές τάσεις και αναλόγως πράττει. Έχει ένα καλό επικοινωνιακό λόγο που δεν ξέρουμε ποιος τον πληρώνει, τον κύριο Γκρίνμπεργκ. Έγινε και ερώτηση στη Βουλή. Από πού πληρώνεται, από την πρεσβεία, από την τσέπη του Μητσοτάκη, λίγο δύσκολο γιατί ξέρεις ότι η τσέπη τους έχει καβούρια. Αυτοί δεν βγάζουν, το ξαναπεί αυτό. Αυτοί δεν βγάζουν ούτε 50 από την τσέπη τους. Αυτοί είναι τζαμπατζίδες. Και τα μαρούλια από τη Λαϊκή. Τζαμπατζιλίκι τα παίρνουν. Άρα λοιπόν, ο Γκρίνμπεργκ έχει πει, η πρεσβεία δηλαδή. Τα πρεσβεία της Θεοτόκου που λέμε. Σώτερ ημών. Λοιπόν, η πρεσβεία έχει πει, καθαρίστε τον Καραμαλή γιατί είναι βάρος για τη Νέα Δημοκρατία. Και έχουν βάλει, χτες το βράδυ, το Δημήτρη Σταμάτη, το βουλευτή επικρατείας, να πει ότι αν ήμουν στη θέση του Καραμαλή θα αυτοκτονούσα. Αυτό που έχουμε κάνει και σήμερα πρωτοσέλιδο. Έχουν βάλει το Φλωρίδη, τον Υπουργό Δικαιοσύνης, να πει ότι εγώ δεν θα κατέβαινα ποτέ αν ήμουν στη θέση του Καραμαλή. Και χθες βγήκε ένας Κτιστάκης, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας επίσης, ο οποίος είπε ότι θα πρέπει να έρθει η ασυλία. Άρα λοιπόν ο Μητσοτάκης, δεν νομίζω ότι είναι αυτόφωτες οι δηλώσεις που έχουν κάνει. Θεωρώ ότι έχει κινηθεί ο μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας και τους έχει πει να χτυπάνε τον Καραμαλή. Δεν μπορεί να ξεφορτωθεί γρήγορα διαφορετικά. Το Μητσοτακέικο, το Καραμαλέικο. Εγώ θεωρώ, κύριε Χίο. Παχευούδας. Βέβαια, εγώ θεωρώ ότι έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο και η δήλωση, γιατί η επικεφαλή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η Λάουρα Κοβέση, βγήκε και είπε ότι υπόσχομαι στους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών ότι θα κάνουμε τη δουλειά μας και ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη.
Έχουν μπλέξει λοιπόν με τη Λάουρα Κοβέση, έχουν μπλέξει με την επικεφαλή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Δεν και λίγο. Κοίτα, εάν δεν παραπέμψουν τον Καραμαλή, θα υπάρχουν σοβαρότατες οικονομικές επιπτώσεις. Οι οποίες αυτή την ώρα θα πρέπει ο κόσμος να γνωρίζει και κοινή γνώμη ότι υπάρχουν δύο συγκεκριμένες ομάδες ερεύνης από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η μία ομάδα είναι αυτή που ανέφερες για την Λάουρα Κοβέση, που έκανε ενστάσεις ο Άριος Πάγος, οι οποίες είναι προσβλητικές. Να βγαίνει ένα θεσμικό όργανο όπως ο Άριος Πάγος, η δικαιοσύνη πρέπει να είναι ανεξάρτητη από την εκκλησιαστική εξουσία. Έκανε δηλώσεις κατά της εισαγγελέως, της Ευρωπαίας εισαγγελέως, της κυρίας Λάουρα Κοβέση. Τι κάνει η κυρία Κοβέση, και της είπε να αρκεστεί στα θέματα που αφορούν μόνο τα οικονομικά εγκλήματα. Μα το θέμα των τεμπών δεν είναι ένα θέμα μόνο ανθρωποσφαγής. Εκεί σκοτώσανε, καθαρίσανε κυριολεκτικά, σφάξανε 57 ανθρώπους. Πίσω από αυτήν την ιστορία όμως υποκρύπτεται ένα τεράστιο οικονομικό σκάνδαλο. Όπως είναι η διασπάθηση ευρωπαϊκών κονδυλίων που γίνονταν όλα αυτά τα χρόνια, μιλάμε από το 1974 μέχρι σήμερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δώσει τεράστια χρηματικά ποσά και επιδοτήσεις στον ελληνικό σιδηρόδρομο και δεν έγινε ποτέ τίποτα. Ακόμα και η σύμβαση 717 δεν υπήρξε ποτέ. Βέβαια, βέβαια. Σφαγώθηκαν χρήματα. Είναι οικονομικό το. Εγώ δεν βάζω τα λεφτά πάνω από τους ανθρώπους. Αλλά πίσω από την ιστορία της ανθρωποσφαγής κρύβεται ένα τεράστιο οικονομικό σκάνδαλο. Άρα η Κοβέση έχει κάθε θεσμική αρμοδιότητα να συλλειτουργήσει στο επίπεδο της έρευνας. Και η δεύτερη έρευνα είναι από τις δύο Ελληνίδες εισαγγελείς, μεταξύ αυτών η κυρία Πανδρέου, που επέβαλαν χθες τους περιοριστικούς όρους με 1 εκατομμύριο ευρώ. Έπρεπε να πάνε φυλακή αυτοί οι δύο, έτσι. Τα στελέχη του ΟΣΕ τους έβαλαν περιοριστικούς όρους σε 1 εκατομμύριο ευρώ για την σύμβαση της 717. Ο ένας εξ αυτών είναι αδερφός βουλευτού της Νέας Δημοκρατίας. Είναι πάρα πολλά τα πρόσωπα τα οποία εμπλέκονται. Γι' αυτό κιόλας λέω ότι είναι τα εγκλήματα των τεμπών, δεν είναι το έγκλημα μόνο. Υπάρχει αλλίωση του τόπου του εγκλήματος και είχαμε και μια αποκάλυψη ότι μεταφέρθηκαν 300 κυβικά χώμα, που σημαίνει ότι για κάποιο λόγο τα μετέφεραν, κάτι προσπαθούσαν να κρύψουν. Και παράλληλα, βλέπουμε ότι για αυτά τα λαθρέα υλικά τα οποία τα χρησιμοποιούν για να δημιουργούν τα καύσιμα, για να τα εμπλουτίζουν και να τα κάνουν περισσότερα. Είδαμε σήμερα ότι πιάσανε και ένα πολύ μεγάλο φορτίο αυτών των υλικών. Άρα συνεχίζουν κανονικά όλοι αυτοί με τα λαθρεία καύσιμα τη δουλειά τους. Δεν έγινε τίποτα για αυτούς. Γρηγόρη Σερέτη, πρέπει να πούμε τα πράγματα πάλι με το όνομά τους για να μην ξεχνιούνται. Στην Ελλάδα λειτουργεί αυτό που ονομάζουμε καμόρα. Είναι η εικόνα της ιταλικής μαφίας στα ελληνικά. Ένας μεγάλος τζίρος, το ξαναλέμε, προέρχεται από την ιστορία των λαθρέων καυσίμων. Βέβαια. Ένας δεύτερος μεγάλος τζίρος, όντως προέρχεται, όπως έχει ανακοινώσει και η ασφάλεια Αττικής, από τα παράνομα καπνικά προϊόντα που λέγεται λαθρεμπόριο τσιγάρων. Εγώ θεωρώ ότι το λαθρεμπόριο καυσίμων αποφέρει περισσότερα χρήματα από το λαθρεμπόριο τσιγάρων. Και ο τρίτος παράγοντας είναι το τράφικινγκ, η εμπορία ανθρώπων, η σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων, των παιδεραστών δηλαδή. Να. Και το τέταρτο είναι τα συμβόλαια θανάτου. Αυτό το τριήμερο έγινε κάτι που αν γινόταν στην Ελλάδα, έγινε κάτι που αν γινόταν σε άλλη χώρα του εξωτερικού θα είχε βγει ο κόσμος στους δρόμους. Το τριήμερο της 25ης Μαρτίου βρήκαν οι βενζινάδες όλης της χώρας και δεν άνοιξε μύτη να φτάσουν τη βενζίνη στο 2,1. Ερώτημα. Ποιος τους το επέτρεψε αυτό? Ο μεγαλύτερος λαθρέμπορος είναι το ίδιο το κράτος. Δεν είναι αυτοί. Πρόσεξε. Το κέρδος είναι τεράστιο. Πάνε στη βενζίνη μέσα στο τριήμερο. Ρε αθεόφοβε. Τι κάνει η ομάδα των Ελλήνων βενζινοπολών? Πού βρίσκονται αυτοί και δεν μιλάνε? Πήγαν τη βενζίνη σε 3 μέρες στο 2,1. Πρόσεξε τώρα το κέρδος. Άμα ρίξεις τη αλήτη που το λίτρο κάνει 0,8 και το φέρνεις με τρένο από Θεσσαλονίκη και συγκρούνται στα Τέμπη και το αναμίξεις με τα καύσιμα, ξέρεις ποιο είναι το κέρδος αν βάλεις τη βενζίνη 2,1. Θα πρέπει να ψηλιάζεται ο κόσμος να βλέπει βενζινάδικα που έχουν ακόμα τη βενζίνη 1,7-1,8. Μα γιατί οι άλλοι το πάνε 2,1 και ο άλλος το έχει 1,6. Δεν λέω ότι αυτός κάνει λαθρεμπόριο, αλλά λέω ότι κάτι συμβαίνει. Τι πουλάει αυτός? Κάτω του κόστους. Θα τρελαθούμε εντελώς. Δηλαδή, δεν βάζει φράγκο στην τσέπη? Μα βάζει! Μα βάζει, αφού του στοιχίζει 1 και το πουλάει 1,7.
Είναι μπόσικο το καύσιμο. Νοθευμένο. Ποιος το επιτρέπει αυτό? Το κράτος. Άρα ποιος είναι ο μεγαλύτερος λαθρέμπορος της χώρας? Το κράτος. Που τα αρπάζει. Ρωτήστε το Μαξίμου, θα σας πούνε. Βέβαια, καταλαβαίνω αυτό που λέτε και για τα λαθρία τσιγάρα και για τα καύσιμα. Φυσικά και για τους παιδεραστές. Το είδαμε και ολοφάνερα με τον Ηλία Μίχο. Και από ό,τι μαθαίνω, κάποια ονόματα βγήκαν ήδη στη φόρα. Και αυτά τα ονόματα έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Γιατί κατανοώ και προσπαθώ και εγώ να βρω την αλήθεια, σαν ένας νέος άνθρωπος στον χώρο. Κατανοώ ότι όποιος εμπλέκεται με πολιτικούς, όποιος έχει κονέ και όποιος ανήκει, όσα έχω βρει εκεί καταλήγουν, όποιος ανήκει στη Νέα Δημοκρατία, δεν παθαίνει τίποτα. Και θα μιλήσω συγκεκριμένα για τον κύριο Καραγκούνη, του οποίου το όνομα ακούστηκε. Ναι, δεν λέμε ότι ο άνθρωπος εμπλέκεται. Όχι, δεν λέμε ότι εμπλέκεται, λέμε ότι ακούστηκε το όνομά του. Έκανε μια δήλωση. Ναι. Τον τιμά, αλλά δεν εξήγησε περισσότερα πράγματα. Γιατί ακούστηκε το όνομά του? Εγώ δεν είπα ότι εμπλέκεται ο άνθρωπος. Αξιόλογος, δικηγόρος, βουλευτής στο Αγρίνιο κλπ. Εγώ δεν είπα ότι εμπλέκεται το όνομά του. Είπα γιατί ακούστηκε το όνομά του. Και εν πάση περιπτώσει ρώτησα σε κάτι άλλο, αγαπητέ φίλε Γρηγόρη. Ρώτησα, ο κύριος Πατούλης, ο κύριος Σαμαράς, οι εδεσιμότατοι, οι σεβασμιότατοι, οι δεσποτάδες, οι μητροπολίτες, οι παπάδες και όλο αυτό το σόι, τι δουλειά είχε να φωτογραφίζεται με το Μίχο? Τι δουλειά? Και εντάξει, ήταν ενσταντανέ. Δηλαδή πήγε, ξέρεις, υπάρχουν μερικοί κουκολαούς που πάνε και κάθονται πίσω από τους γνωστούς και τραβάνε φωτογραφίες. Σαν το Μιτσάρα που λέγαμε στα γήπεδα, έτσι. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Και εγώ αν πάω να κάτσω πίσω από τον Ιερώνυμο και τραβήξω μια φωτογραφία, δεν σημαίνει ότι αν είμαι παιδεραστής ο Ιερώνυμος είναι παιδεραστής, αλλά εγώ ρωτώ. Αυτά τα πρόσωπα και τα ονόματα που φωτογραφήθηκαν με τον Μίχο πήγαν να καταθέσουν στην αστυνομία? Δεν πήγανε και γιατί? Πήγανε, δεν... φίλε Γρηγόρη, πήγαν. Δεν το διαγράψανε και από τη Νέα Δημοκρατία και αυτό είναι κάτι που. Εγώ πρέπει. Άλλο ρωτάω, πήγανε να καταθέσουν? Όχι, ο Πατούλης πήγε. Όχι, φυσικά. Γιατί δεν πήγανε? Τι έχουν αυτοί? Είναι στο απειροβλητό. Όχι γιατί είναι ένοχοι. Όχι γιατί είναι ένοχοι. Γιατί θα μπορούσαν να διαφωτίσουν την προανακριτική και μετά και μετέπειτα ανακριτική έρευνα. Εγώ εκεί πιέζω και ρωτάω. Και δεν απαντάει κανένας. Όσο δεν απαντάει κανένας, και εγώ δικαιούμαι να πέσω τις φωτογραφίες, έτσι δεν είναι? Σωστό, συμφωνώ απόλυτα. Μιας και είπατε Πατούλης. Γρηγόρη, θέλω να ξεκαθαριστεί. Ναι. Εμείς εδώ πέρα δεν καθιστούμε ενόχους. Όχι φυσικά. Ούτε κατηγορούμε. Και εσύ πρέπει να προσέξεις, ειλικρινά στο λέω, με πατρικό ενδιαφέρον. Με πατρικό, γιατί είσαι ένας νέος άνθρωπος και κάνεις μια πολύ καλή δουλειά. Και στο λέω ειλικρινά σε ένας άλλος 57 χρονών. Πρέπει να προσέξεις. Πρέπει να προσέξεις, γιατί το έσουρου είναι καραδοκή πάνω από το κεφάλι μας. Όχι, έχετε απόλυτο δίκιο και ευχαριστώ και πάρα πολύ για τις συμβουλές. Πρέπει σας. Να προσέξεις. Πρέπει να προσέξεις. Όχι, εγώ δεν στο λέω. Στο λέω παρενετικά, συμβουλευτικά. Βέβαια, και πάνε να μας μπλέξουν σε άσχημες ατραπούς. Κάτι πάνε ξέρετε να παραπάνω. Βέβαια, ακούω τις συμβουλές σας. Και ξέρετε, πάνε να μας μπλέξουν. Θα σας πω κάτι, σαν νέος άνθρωπος, θέλω να μαθαίνω πράγματα από πιο έμπειρους στον χώρο. Δεν είμαι πιο έμπειρος. Όχι, είστε πιο έμπειρος. Εντάξει, αυτό δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει κανένας. Μάπα το καρπούζι. Το ξέρω. Πάνε να μας μπλέξουν, φίλε. Το ξέρω. Εάν πάμε στο δικαστήριο και σε δούνε μπόσικο, θα σου ρίξουν 3 χρόνια φυλακή για σκοβατική δυσφήμιση και θα εκτίσεις το 1/3 της ποινής, θα πας 6 μήνες στον Κορυδαλό. Και εσύ θα πας στα Διαβατά, θα πας στον Κορυδαλό. Γιατί Διαβατά εγώ? Γιατί είσαι κοντά εκεί, λόγω ετοιμότητας. Είναι και όλοι παοξίδες στα Διαβατά. Λοιπόν, θέλω να σας πω λίγο κάτι. Επειδή πραγματικά, εγώ θεωρώ ότι την αλήθεια θα τη βρω από πιο παλιούς, γιατί αλλοιώνουν την ιστορία, διαστρεβλώνουν την αλήθεια και προσπαθώ μανιωδώς να μάθω τι έχει συμβεί. Έβγαλα τώρα πριν κάποιες μέρες την Τετάρτη, στον αέρα, τον Μάκη Τριανταφυλόπουλο. Σκεφτόμουν ότι θα μου πει κάποια πράγματα. Έπαιξα στο μακελιό.gr. Ναι, το ξέρω και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Διαβάζω μακελιό. Εγώ έπαιξα ένα τίτλο. Διαβάζω μακελιό και υποστηρίζω μακελιό φανατικά, να το ξέρετε. Είναι η καλύτερη εφημερίδα, το καλύτερο site. Λοιπόν. Εγώ έπαιξα ένα τίτλο. Πόσο 27χρονος Γρηγόρης Ερέτης κατατρόπωσε τον 80χρονο Μάκη Τριανταφυλόπουλο. Δεν είναι 80χρονών, έτσι. Πλάκα έκανα. Ναι. Αλλά το ξέρω απ' έξω τόσα χρόνια. Λοιπόν, και τον ρώτησα για αρχή όταν τον είπα για τον Πατούλη και για τον Μίχο. Μου είπε την πρώτη φορά καλό μεσημέρι πάνω στα 5-6 λεπτά τώρα. Πήγε να φύγει στα 5-6 λεπτά. Λέω τι γίνεται, ρε παιδιά. Λέω πάμε σε άλλο θέμα. Να σας ρωτήσω για τις εγκληματικές οργανώσεις. Να σας ρωτήσω και για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που τα παίρνουν για να χελαϊδάνε. Και με αποχαιρέτησε. Και αναρωτιέμαι και λέω εγώ σαν νέος άνθρωπος,
Τι γίνεται ρε παιδιά, για ποιο λόγο συνέβη αυτό? Και επειδή ξέρω ότι σίγουρα γνωρίζεστε με τον κύριο Τριανταφυλόπουλο, θα ήθελα και τη δική σας άποψη. Πόση ώρα ήταν πόση ώρα ήταν στον αέρα? 8-9 λεπτά κράτησε όλο γιατί, αυτό και με αποχαιρέτησε. Εγώ γιατί με μισή ώρα? Εσείς απαντάτε σε ό,τι σας ρωτάω. Εσείς δεν κάνετε την πάπια. Άκουσε λοιπόν. Δεν θέλω να μιλήσω. Θα ήθελα πάρα πολύ να έχω ένα διάλογο με τον Τριανταφυλόπουλο. Θα ήθελα πρώτα να τον ρωτήσω αν έχει σχέση με payroll. Δηλαδή, τι είναι το payroll για να γνωρίζει ο κόσμος? Είναι αυτό που λέμε το μαύρο κατάστοιχο. Το payroll. Πληρώνω μια λίστα. Έτσι. Στην Ελλάδα οι εφοπλιστές, οι επιχειρηματίες και τα κρατεά πορτοφόλια έχουν μια ολόκληρη στρατεία δημοσιογράφων για να μην γράφουν για αυτούς. Η ταρίφα είναι από 2-3 χιλιάρικα το μήνα, μάλλον από 1,5, μέχρι φτάνει και 7-8 το μήνα. Με αυτόν τον τρόπο, δεν έχω κάνει έρευνα σε αυτήν την ιστορία, ξέρω. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν, για να τα μάθει ο κόσμος, βουλώνουν το στόμα των δημοσιογράφων, δίνοντάς τους ακόμα στους πιο ακριβούς, στα μεγάλα δηλαδή ονόματα, ακόμα και 8 χιλιάρικα το μήνα, για να μην γράφουν και αυτούς. Εγώ δεν ξέρω με τα βεβαιότητος, δεν μπορώ να γνωρίζω μάλλον, εάν ο κ. Τριανταφυλόπουλος είναι μέσα σε αυτή τη λίστα. Θέλω να τον ρωτήσω μέσα της εκπομπής σου, αν τα έχει ακούσει. Και σίγουρα τα έχει ακούσει. Για το μόνο που ξέρω για τον κύριο Τριανταφυλόπουλο είναι ότι του πάσαρε, του πούλησε δηλαδή μια εφημερίδα στην οποία εργαζόμουν, γιατί έχω εργαστεί και μαζί του, το βέτο. Το πούλησε στον κύριο Λαβρεντιάδη και στον κύριο Κυριακίδη. Η εφημερίδα ήταν σαπάκι. Πώς πουλήθηκε αυτή η εφημερίδα με 25, πώς αγοράστηκε αυτή η εφημερίδα με 25 εκατομμύρια ευρώ, που ήταν σαπάκι? Εκεί έγινε κάποιο ξέπλυμα μαύρου χρηματός? Και να ρωτήσω επίσης, η υπόθεση έχει τελειώσει? Γιατί πριν από λίγο διάστημα που μιλούσαμε τον δικηγόρο τον κύριο Κούγια, που ξέρω ότι δεν συμπαθήκε ιδιαίτερα τον κύριο Τριανταφυλόπουλο, είναι στα μαχαίρια, μου είπε ότι δεν έχει τελειώσει. Ρωτώ λοιπόν να γράψει ο ίδιος ο κύριος δημοσιογράφος αυτός, που αποκαλύπτει τα πάντα, όπως και εμείς. Τελείωσε η ιστορία, μπήκε στο αρχείο ή ακόμα υπάρχει η κατηγορία εναντίον του για ξέπλυμα μαύρου χρήματος? Αυτό να ρωτήσω και τίποτα άλλο. Επίσης για το payroll που αναφερθήκατε, την έκανα και εγώ τη συγκεκριμένη ερώτηση και εκεί είναι που μου είπε και καλό μεσημέρι και δεν ήθελα να συνεχιστεί η συζήτηση. Εγώ αυτή την ερώτηση την έκανα γιατί έψαξα τη λίστα Πέτσα και είδα ότι το zoukla.gr έχει πάρει 62.000 ευρώ από τη λίστα Πέτσα. Και ήθελα απλά να τον ρωτήσω για ποιο λόγο έχει πάρει αυτά τα λεφτά και πώς κρίνει, ας πούμε, κάποιος Πέτσας το ποιος πρέπει να πάρει λεφτά και ποιος δεν πρέπει να πάρει λεφτά. Ξαναλέω, οι εφημερίδες και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μπαίνουν με το έτσι θέλω από την ίδια την κυβέρνηση στις γνωστές λίστες μητρώων. Δηλαδή, αν είσαι αρεστός στο σύστημα, σε βάζουν. Αν δεν είσαι, σε πετάνε έξω. Είναι απλά και ξεκάθαρα τα πράγματα. Αν είσαι στο payroll, παίρνεις κρατική διαφήμιση. Εάν δεν είσαι, είσαι εκτός πραγματικότητος. Έτσι. Σε τι ευελπιστούν τα κυβερνητικά ρεμάλια? Ευελπιστούν στο γεγονός και σου λέει πόσο θα αντέξει ένα μέσο μαζικής ενημέρωσης μόνο με ιδιωτική διαφήμιση. Δεν θα αντέξει. Όλοι αυτοί οι λιμοκοντόροι που ζουν από την κρατική διαφήμιση είναι σκουλίκια για μένα. Δεν μπορούν να κλείσουν μια ιδιωτική διαφήμιση. Και σιτίζονται από το κράτος. Είναι παράσιτα δηλαδή. Είναι παρασιτικοί δημοσιογραφικοί οργανισμοί. Εμείς δεν ζούμε σαν παράσιτα. Εμείς έχουμε ιδιωτική διαφήμιση. Έτσι ακριβώς. Όμως σου κάνουν και μια άλλη βρωμιά. Πιάνουν και ιδιώτες που βλέπουν ότι διαφημίζονται και τους απαγορεύουν να διαφημίζονται με το να τους κλείνουν κάνουλες από αναπτυξιακά προγράμματα. Σου λέει οπότε η εξόντωση είναι σαν τα νάλια. Θα τους φίξω το λαιμό και στο τέλος θα πεθάνει από ασφυξία.
Και κάποια άλλα γρανάζια φυσικά, τα οποία είναι οι έρευνες ακραματικότητας που μοιράζουν και τη διαφημιστική πίτα. Άμα θέλουν να σε στραγγαλίξουν, μπορούν να το κάνουν. Παρ' όλα αυτά, εμείς στεκόμαστε όρθιοι, κόντρα σε όλους και σε όλα. Θα ήθελα να συζητήσουμε λίγο και τα προσωπικά δεδομένα, γιατί και αυτό είναι κάτι το οποίο απασχολεί την Ευρώπη και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Προσπαθούν τώρα να μας αποδείξουν ότι δεν έγινε και κάτι, ρε παιδιά. Όποιος δεν θέλει να τους στέλνουν email, μπορεί λέει, να λέει ότι δεν θέλει. Δεν είναι όμως το θέμα μας αυτό. Το θέμα μας είναι ότι από το Υπουργείο Εσωτερικών διέρευσαν προσωπικά στοιχεία ανθρώπων. Δεν υπάρχει ούτε χή ασφάλεια, κύριε Χίο. Ναι. Κοίταξε να δεις. Υπάρχει το εξής δεδομένο. Όπως ξεφορτώθηκαν την Ασημακοπούλου, κόβοντάς της τη δυνατότητα να είναι στις λίστες, έτσι θα ξεφορτωθούν και τον Καραμαλή. Ο στόχος είναι να μην πλησιάσουν το όνομα Μητσοτάκης. Ήδη, δηλαδή να μην έχει φθορά το ίδιο το όνομα του Πρωθυπουργού. Γιατί ο Μητσοτάκης με την προσωπική ατζέντα που εφαρμόζει, δηλαδή πληρώνοντας τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αυτό που συζητούσαμε νωρίτερα, είναι πάντα αυτό που λέμε στις δημοσκοπήσεις ο πιο κατάλληλος για Πρωθυπουργός. Και με μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο. Είναι επίπλαστο το νούμερο, διότι κυριαρχεί ο κανένας. Και το κανένας το αναφέρουν επίτηδες και εσκεμμένα για να υποβαθμίζουν όλους τους υπόλοιπους και να προβάλλουν μόνο το όνομα του Μητσοτάκη. Οι δημοσκοπήσεις είναι πιασμένες. Για να κάνεις δημοσκοπήσεις, για να κάνω εγώ μια δημοσκόπηση, για να κάνεις εσύ ως ραδιόφωνο μια δημοσκόπηση, να πληρώσεις λεφτά. Δεν τις δίνουν τζάμπα τις δημοσκοπήσεις. Οι δημοσκοπήσεις δεν δίνονται δωρεάν. Οι δημοσκοπήσεις πληρώνεις για να τις κάνουν. Άρα λοιπόν, εκεί παίζεται το μεγάλο παιχνίδι. Στο παιχνίδι να μην ακουμπήσουν το Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης όμως έχει τραυματιστεί βαθύτατα. Η υπόθεση των τεμπών του κάνει μεγάλο κακό. Και ξέρεις γιατί του κάνει κακό? Γιατί βρέθηκαν κάποιοι συγγενείς θυμάτων των νεκρών, κάποιοι συγγενείς θυμάτων που είναι νεκροί αυτή την ώρα. Και υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που είναι τραυματισμένοι. Και υπάρχει και ένας τουλάχιστον αγνοούμενος. Ένας τουλάχιστον αγνοούμενος. Που σημαίνει ότι δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο να υπάρχουν περισσότεροι αγνοούμενοι. Και υπάρχουν περισσότεροι αγνοούμενοι. Ο Μητσοτάκης έχει χτυπηθεί βαρύτατα από την υπόθεση των τεμπών από τους γονείς. Ναι. Δεν περιμένει κανένας ότι οι άνθρωποι απλοί θα σηκώσουν κεφάλι. Ξέρετε γιατί έχει μια διαφορά αυτό, κύριε Χίο, και συγγνώμη σας διακόπτω. Γιατί αυτό έλεγα πριν στην εκπομπή. Γιατί δεν υπολόγισαν ότι η αγάπη του γονιού προς το παιδί δεν εξαγοράζεται. Θεώρησαν ότι με το να πάει η Hellenic Train και να δώσει 40 χιλιάρικα σε κάποιες οικογένειες των θυμάτων, θα μπορούσαν να ρεφάρουν από αυτή την ιστορία. Θεώρησαν ότι θα τους ρίξουν πάλι στάχτη στα μάτια, όπως έκαναν με την υπόθεση της Μάνδρας, που πνίγηκαν τόσοι άνθρωποι. Θεώρησαν ότι τα Τέμπη θα είναι μια υπόθεση σαν το Μάτι, που χάθηκαν 103 έως 105 άνθρωποι. Δεν ήταν όμως. Στο Μάτι οι άνθρωποι χαμήλωσαν το κεφάλι. Στα Τέμπη δεν το έκαναν. Και θα σου πω γιατί. Υπάρχει μια ιδιορυθμία. Εγώ δεν μπορώ να συγκρίνω το είδος του εγκλήματος. Ούτε να διαχωρίσω τη μορφή του εγκλήματος. Έγκλημα είναι το ένα, μαζικό το ένα, μαζικό και το άλλο. Φωνικό, μαζικό, κρατική δολοφονία είναι το ένα, κρατική δολοφονία είναι και το άλλο. Και τα δύο είναι δύο μεγάλες κρατικές μαζικές δολοφονίες. Στο Μάτι όμως έσκυψαν το κεφάλι. Στα Τέμπη δεν έγινε. Και να σου πω γιατί δεν έγινε, φίλε. Δεν έγινε γιατί μπλέξανε με ανθρώπους του Βορρά, που είναι άλλοι άνθρωποι. Και το λέω με τα λόγου γνώσεως. Από τη Θεσσαλία και κάτω έχει σπαρθεί το ραγιοδοχώρι. Από τη Θεσσαλία και πάνω, στον περήφανο Βορρά της Μακεδονίας, οι άνθρωποι είναι αλλιώς φτιαγμένοι. Κάτι συμβαίνει λοιπόν με το DNA μας. Αυτό ας το ψάξουν αυτοί που τους κόβει και διαβάζουν ιστορία. Και ας το ψάξουν που πήγε ο Τούρκος και μόλεψε. Πάνω στη συζήτηση που είχαμε με έναν φίλο γενικά για όλα αυτά που συμβαίνουν στη Θεσσαλονίκη, για τα υπόστεγα που σπάνε και τρέχουν νερά,
για το ότι είναι εγκατελειμμένη η πόλη, ίσως έρχεται και κολλάει και δένει το puzzle το ότι στην Θεσσαλονίκη δεν έχουν ρίξει τόσο χρήμα. Δηλαδή, αυτό το payroll που υπάρχει γενικά στην Ελλάδα, θεωρώ ότι υπάρχει κυρίως στην Αθήνα και στις τριγύρω περιοχές. Η Θεσσαλονίκη έχει το payroll της κι αυτή, αλλά όχι σε τέτοιο βαθμό. Θεωρώ λοιπόν ότι ρίχνουν χρήμα για να εξαγοράζουν κόσμο, να το πω τώρα έτσι απλά και λαϊκά. Απλά στη Θεσσαλονίκη δεν είναι τόσο πολύ. Ξέρει ο κόσμος τι σημαίνει αδικία εδώ πέρα, κύριε Χίου, γιατί μένω στη Θεσσαλονίκη, ζω στη Θεσσαλονίκη. Ξέρουμε ότι η Αθήνα μας έχει εδώ πέρα παρατημένους και ίσως αυτή η αδικία έρχεται και κολλάει και στους συγγενείς των θυμάτων των τεμπών που δεν αντέχουν άλλο να βλέπουν αυτό το κράτος να μην λειτουργεί σωστά, να βλέπουν την ελληνική δικαιοσύνη να μην κάνει τη δουλειά της, να βλέπουν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η παρέα του είναι ανεξέλεγκτοι και δεν σέβονται κανένα. Κοίταξε στο Βορρά, στη Μακεδονία, στη Θεσσαλονίκη, στην κεντροδυτική και κεντροανατολική Μακεδονία. Όχι μόνο τα προβλήματα είναι πολλά, αλλά υπάρχει και μια φυσική αντιπάθεια προς το πρόσωπο του Πρωθυπουργού, έτσι. Δηλαδή, βλέπεις ότι... θα πάρω παράδειγμα από τους φιλάθλους του οπαδούς ή τους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Είναι εναντίον του Μητσοτάκη. Είναι οι πρώτοι που ανήρτησαν πανό στο γήπεδο του ΠΑΟΚ κατά του ίδιου του Μητσοτάκη. Με άκοσμες εκφράσεις και χαρακτηρισμούς. Αλλά τι άκοσμες εκφράσεις και χαρακτηρισμούς όταν στις πυρκαγιές που κατακάει και όλο το λεκανοπέδιο της Αθήνας, που κάει και όλος ο Εύρος, άλλο μεγάλο πλήγμα αυτό, τα πυροσβεστικά αεροπλάνα όλα θα πήρε 360 εκατομμύρια από τους Καναδούς και δεν ρώτησε κανέναν. Κανέναν δεν ρώτησε. Πήγε η μίζα σύννεφο εκεί πέρα. Ο Βορράς σε πλήγει. Ξεχνάμε την ιστορία με τα Τέμπη. Πάλι στα Τέμπη. Τα 21 παιδιά από το μακροχώρι της Συμμαθίας. Ήμουν εκεί. Ήμουν εκεί. Τα είδα. Είδα τις λεμιτόμους. Το λεωφορείο που το είχε κόψει σαν χασέ. Η ιστορία με τα ξύλα. Ναι. Ένα φέρετρο. Είχα πάει στο μακροχώρι Μαθίας. Στο μακριχώρι της Μαθίας. Είδα τους ομαδικούς τάφους, Γρηγορή. Πήγα στην εκκλησία. Την ώρα που οι γονείς έψαναν τα παιδιά τους νεκρά. Συναντήθηκα με τον αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο τότε. Που ήταν αρχιεπίσκοπος. Μου έδωσε την ευχή του. Ήμουν ο πρώτος που του βάλα μπροστά το μικρόφωνο. Όταν ερχόταν στην εκκλησία θα πήγαινε εκεί ο Ιερώνυμος, όχι. Ο μεγάλος αρχιεπίσκοπος της καρδιάς μας πήγε όμως. Πήγε στην κηδεία των 21 παιδιών που θάψανε στο μακρυχώρι Μαθίας. Πάλι τώρα το μακρυχώρι Μαθίας επλήγει. Και του έκανα την ερώτηση, του βάλα το μικρόφωνο και του λέω, Παναγιώτατε, υπάρχουν πολιτικές ευθύνες. Δεν μπορώ να βρω το βίντεο. Το χάσα γιατί ήταν στο Alter. Συγκινείται, βουρκώνει πραγματικά. Και μου λέει αυτοί οι πολιτικοί πρέπει να λογοδοτήσουν και να τιμωρηθούν στο μικρόφωνο. Ποιος άλλος αρχιεπίσκοπος θα το κάνει αυτό το πράγμα. Κοκάλωσαν όλα τα κανάλια. Έχει υποφέρει, έχει πονέσει ο Βορράς. Και έχει πονέσει όχι μόνο από αυτά, από τους θανάτους και τις μαζικές δολοφονίες, έχει πονέσει και από τις προδοσίες. Η ιστορία των Πρεσπών ήταν μια τεράστια εθνική προδοσία. Και δώσαμε και μάχη και φάγαμε και ξύλο. Που δεν την ξεχνάει ο Μακεδόνας. Περισσότερο ο Μακεδόνας. Γιατί τον πονάει αυτή η ιστορία. Στο πρόσωπο λοιπόν του Μητσοτάκη βλέπει τον ένοχο. Τον αποκλειστικό ένοχο. Γι' αυτό και τον μαυρίζει τις κάλπες. Ο Μητσοτάκης βγήκε από την Αττική και από την Κρήτη. Που ξαφνικά από ο Ρος έγινε χαλάζια. Γιατί δώσανε λεφτά σε όλη την αγροτιά εκεί. Τους δωροδόκησαν. Όπως και στις Σέρες. Που διόρισε ο Καραμαλής 700 άτομα στους σιδηροδρόμους και τους εξαργύρωσε. Και το ερώτημα λοιπόν είναι η ποιότητα του εκλογικού σώματος. Ποιοι ψηφίζουνε. Οι εξαργυρωμένοι. Οι αργυρώνητοι. Οι δωροδοκημένοι. Και περιμένεις εσύ προκοπή από αυτό το λαό. Όχι.
Εγώ δεν έχω καμιά ελπίδα. Εγώ τώρα βλέπω ότι η Νέα Δημοκρατία δεν πάει και τόσο καλά. Βλέπω ότι καταραίει και συγκεκριμένα στις Σέρες, γιατί ανήκει στο Βορρά. Αυτή η πόλη ανήκει στο Βορρά. Πώς θα το κάνουμε? Βλέπω ότι άμα χάσει τους Καραμαλίδες, που είναι κολόνα της Νέας Δημοκρατίας η οικογένεια αυτή, θα χάσει και τις Σέρες. Και για μένα είναι ξεκάθαρο αυτό. Οπότε εφόσον βλέπω το Μητσοτάκη να χάνει και εφόσον βλέπω ότι ο ελληνικός λαός έχει αφυπνιστεί και μπορεί να φέρει την ανατροπή, εγώ είμαι αισιόδοξος. Κοίταξε, το Καραμαλί θα τον ξεφορτωθούν, είναι τελειωμένη ιστορία. Ο Καραμαλής είναι η επόμενη Ασημακοπούλου. Είναι η επόμενη Ιφηγένεια. Έχει τελειώσει ο Καραμαλής. Είτε θα παραπεμφθεί είτε θα παραιτηθεί. Πάμε για τον επόμενο. Ο αγοραστός πάει στο δικαστήριο. Πάμε για τον επόμενο. Και ο επόμενος είναι πολύ ψηλά. Διότι είναι ο ίδιος ο Μητσοτάκης. Άρα λοιπόν ο ελληνικός λαός πρέπει να τιμωρήσει τον ίδιο τον Μητσοτάκη. Εάν δεν τιμωρηθεί ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, που από την πρώτη στιγμή γνώριζε και διέταξε τον Τριαντόπουλο, που ήταν από το δεξί του χέρι, να κουκουλώσει την υπόθεση των Τεμπών, ένα-ένα θα βγαίνουν στην επιφάνεια. Και στο τέλος θα πληγεί ο ίδιος ο Μητσοτάκης. Παλεύουν λοιπόν να σώσουν το Μητσοτάκη. Αλλά ο Μητσοτάκης δεν σώζεται. Διότι ο Μητσοτάκης θα δραπετεύσει. Και θα δεις ότι στη μέση της τετραετίας θα διορίσει άλλο αρχηγό στη Νέα Δημοκρατία, την Κοπανίση, και θα πάει στην Ευρώπη. Ποιος πιστεύετε ότι θα είναι όμως ο επόμενος? Μην μου πείτε τώρα Αντώνη Σαμαράς. Ο Δένδιας θα είναι. Α, ο Δένδιας. Γιατί άμα λέγατε Αντώνη Σαμαράς θα έφευγα από τον έκτο. Δεν έτσι, υπάρχει Σαμαράς, Γρηγόρη μου. Ο Σαμαράς είναι καμένο χαρτί. Για αυτό το λέω. Εδώ έχει πεθάνει και ο ίδιος το ξέρει. Ο Δένδιας όμως πολύ φιλότουρκος είναι και δεν μου αρέσει. Ο Δένδιας θα είναι. Διότι στηρίζεται από το συγκρότημα Μαρινάκη με τα μεγάλου πάθους. Μερικοί δεν τολμούν καν να το πούνε αυτό. Στηρίζεται με τα μεγάλου πάθους και μεγάλης μανίας από το συγκρότημα Μαρινάκη. Η συνομολόγηση με τον κύριο Δένδια έχει γίνει εδώ και καιρό. Όταν το ίδιο το συγκρότημα Μαρινάκη προσπάθησε να εξουδετερώσει τον τότε Υπουργό Δημοσίας Τάξης, τον κύριο Θεοδωρικάκο. Οι οποίοι έβαζαν και οι δύο στο νότιο τομέα του λεκανοπεδίου της Αττικής. Έγινε μεγάλος πόλεμος κατά του κύριου Θεοδωρικάκου, που είναι και πατριώτης μου, και υπέρ του κύριου Δένδια. Ο Δένδιας προσπαθεί να επιβληθεί από τα ολιγαρχικά συμφέροντα της Αθήνας να είναι ο επόμενος αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Ο ελληνικός λαός όμως θα καταλάβει ότι όποιος και αν είναι πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, η Νέα Δημοκρατία λειτουργεί με ένα συγκεκριμένο τρόπο και πρέπει να τελειώσει αυτό. Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι εθνικό κόμμα. Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι πατριωτικό κόμμα. Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι το κόμμα του λαού. Δεν είναι λαϊκό κόμμα. Η Νέα Δημοκρατία δεν εκπροσωπεί τον απλό Έλληνα πολίτη. Η Νέα Δημοκρατία εκπροσωπεί την ολιγαρχία και την άκρατη φιλελευθερωποίηση, δηλαδή το τελειωμένο εθνικό σύστημα υγείας, τις μηδέν κοινωνικές παροχές, τους μηδέν κρατικούς σιδηροδρόμους, το μηδέν κρατικό σύστημα υγείας, τη μηδέν κρατική περίθαλψη. Θα τα πληρώνουμε όλα από την τσέπη μας. Όσοι λοιπόν ξανακατεύουν στις ευρωεκλογές να ψηφίσουν, να ξέρουν ότι θα τα πληρώνουν όλα από την τσέπη τους. Η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα της ολιγαρχίας, το κόμμα των ιδιωτών, το κόμμα του άκρατου νεοπλουτισμού, το κόμμα της φεουδαρχίας. Ναι, μπορεί να είναι ό,τι θέλει. Το θέμα είναι να λειτουργεί με νόμιμο τρόπο. Και αυτοί δεν λειτουργούν με νόμιμο τρόπο. Μα είναι μαφία, το είπαμε. Μα είναι μαφία, είναι καμόρα. Ναι, αλλά δεν γίνεται τίποτα για να. Μα τι να γίνει αφού η δικαιοσύνη είναι δική του. Δηλαδή σήμερα με Μητσοτάκη, αύριο με Δένδια. Μα που παίζουνε. Μα πρέπει να το κατανοήσεις κι εσύ. Παίζουν σε ένα γήπεδο που ο διαιτητής είναι πληρωμένος. Πώς θα γίνει λοιπόν? Τι θα γίνει? Τι γίνεται στα παιχνίδια όταν ο διαιτητής είναι πληρωμένος? Δύο τι να συμβαίνουν. Ή μπαίνουν οι φίλαθλοι μέσα και το κάνουν καλοκαιρινό, ή αποχωρείς από το πρωτάθλημα. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Ή τιμωρείς τον διαιτητή. Εφόσον ο διαιτητής δεν τιμωρείται, ο κόσμος θα μπει μέσα και το κάνει μπάχαλο. Άρα περιμένουμε μια ευρύτατη κοινωνική έκρηξη. Το συζητάμε 10 χρόνια και δεν έχει γίνει ποτέ. Με αυτή την ελπίδα ζούμε. Και δεν βλέπω και να γίνεται εγώ. Συγγνώμη κιόλας, αλλά δεν βλέπω να γίνεται. Πρέπει να γίνει καλοκαιρινό, αλλά δεν βλέπω να γίνεται. Επίσης, πολύ σημαντικό ρόλο παίζει και η ελληνική αστυνομία. Γιατί πριν που αναφερθήκατε στις πρέσπες, υπήρχαν Έλληνες που βλέπαν απέναντι τον ξάδερφό τους, τον πατέρα τους, τη μητέρα τους και σήκωνε τον κλόπ και τους έδερνε. Για μια προδοσία της Μακεδονίας. Και οι δύο Μακεδόνες έδερνε ένας τον άλλον.
τα ζήσαμε τα περιστατικά αυτά. Είδαμε αστυνομικούς να δέρνουν και να χτυπάνε με τα κοντάκια, με τις πανοπλίες τους, με τις ασπίδες τους, στο κεφάλι. Να του ανοίγουν του άλλου το κεφάλι σαν καρπούζι. Κι όμως δεν έγινε τίποτα. Σε πληροφορώ, αγαπητέ Γρηγόρη, ότι εμείς σαν εφημερίδα πήγαμε κατηγορούμενοι σε μια τέτοια από τις ιστορίες αυτές. Επειδή κατηγορήσαμε τον αστυνομικό ότι ήταν βάρβαρος. Και μας πήγε κατηγορούμενος. Και παλεύουμε τώρα να δούμε πώς θα πάει η δίκη. Πήγαμε κατηγορούμενοι. Γιατί αποκαλέσαμε τους αστυνομικούς που χτύπησαν Έλληνες στις πρέσπες, τους αποκαλέσαμε βάρβαρους. Μας πήγανε κάποια τα ΜΑΤ κατηγορούμενους. Πώς θα βρεις το δίκιο σου όταν πας στο δικαστήριο και η δικαστική εξουσία σε καταδικάζει και δικάζει, σε δικάζει υπέρ του αστυνομικού. Εγώ που θα βρω το δίκαιο μου δημοσιογράφος. Και ακούω τον κόσμο και λέει πες τα, μίλα, πες ονόματα. Μα ποιοι θα πάνε κατηγορούμενοι. Πάλι εγώ θα πάω κατηγορούμενος. Πάλι η εκπομπή θα πάει, έτσι. Πάλι η εφημερίδα, πάλι ο υπεύθυνος, πάλι ο ιδιοκτήτης. Υπάρχουνε... Δεν δίνει το δικαίωμα. Αυτό το γι' αυτό έχει... υπάρχει το σοβαρότατο θέμα του κράτους δικαίου. Δεν λειτουργεί στην Ελλάδα τίποτα όσον αφορά την ελευθερία του τύπου. Να το καταλάβει ο κόσμος. Υπάρχει και πολύ εκβιασμός και το λέω αυτό γιατί ήθελα να βγάλω εγώ έναν στρατιωτικό εδώ πέρα, ο οποίος είναι μεγάλο όνομα και μου είπε στο τηλέφωνο εκτός αέρα, Γρηγόρη λέει, εγώ θέλω να βγω και είναι σωστά αυτά που λες και θέλω να μιλήσω λέει. Αλλά αν βγω λέει και πω μια κουβέντα, την επόμενη μέρα λέει θα με έχουν ξυλώσει. Βλέπεις λοιπόν. Εντάξει και εσύ τώρα τι ζητάς τώρα, ζητάς από ένστολο να τον βγάλεις στον αέρα να πει τη γνώμη του. Θα το κανατομήσουν την ίδια ώρα, την ώρα εκεί που θα μιλάει στο μικρόφωνο, να του κόψει το κεφάλι. Και εσύ πρέπει να... Γιατί να, εγώ Λοκατζής είμαι, ειδικές δυνάμεις υπηρέτησα, πίστεψα ότι θα έχει ψυχή. Πού να ξέρω ότι τον εκβιάζουνε. Εσύ πήγες στα ΛΟΚ. Βέβαια, στη Ρεντίνα, Δέλτα Μοίρα. Ωραία. Δεν καταλαβαίνεις. Πώς θα μιλήσεις με το όνομά του. Βγάλ' τον ανώνυμα, Χριστιανέ μου. Πάει να τον κάψει τον άνθρωπο. Είναι σαν να τον πετάς αυτό. Ούτε ανώνυμα δεν ήθελε. Και βλέπω ότι, γι' αυτό λένε στην τελική ότι κάποιοι μιλάνε, αλλά κάποιοι τα λένε κιόλας. Δεν το καταλάβαινα. Τώρα το καταλαβαίνω. Κάποιοι μιλάνε, Γρηγόρη μου, αλλά κάποιοι φάγανε και κάτι πιστολιές. Έτσι. Λοιπόν, για πρόσεχε και εσύ λίγο. Για πρόσεχε. Έτσι πρέπει, μάλλον πρέπει να προσέχουμε. Αλλά εντάξει, εγώ. Πάρε κανένα σκύλο μαζί σου να έχει. Δεν χρειάζομαι τίποτα, δεν χρειάζομαι τίποτα, αλήθεια. Το θέμα είναι άλλο όμως, γιατί εγώ να πρέπει να προσέχω σε μια χώρα που υποτίθεται ότι έχει ελευθερία. Ε, αδερφέ, έχεις καταλάβει που ζούμε. Εδώ δεν ζούμε στη Βολιβία, ζούμε. Εδώ ζούμε στο. Δεν ζούμε σε ευρωπαϊκή χώρα. Εδώ ζούμε στη. Ποια Βολιβία, στη Βενεζουέλα. Η Βενεζουέλα είναι παράδεισος μπροστά στην Ελλάδα. Εδώ ζούμε στη χώρα του νέου των Τσαπίτος. Στη χώρα του νέου Ελ Τσάπο. Εδώ είναι Βαλκάνια, κύριε. Είναι Βαλκανιζατέρ. Το έχετε καταλάβει, το έχετε μπεδώσει. Πληρώνουν κάποιον και σας τελειώνει μέσα σε δύο λεπτά. Μπαμ και κάτω. Δεν στο λέω για να σας τρομάξω. Τα ζήσα, τα πέρασα. Δεν χωρατεύουν πια. Στην Κολομβία, στη Σιναλώα των Βαλκανίων, δεν χωρατεύουν πια. Όποιοι θέλουν να κάνουν τους παλικαράδες, να βγουν στον δρόμο με πανοπλίες. Θέλει ψυχή και τόλμη και ο τολμών νικά, κύριε Χίο, λέγανε στα ΛΟΚ. Και για να πούμε στο 1821 και στην εορταστική, γιατί είναι το εορταστικό τρίμερο, θέλει αρετή και τόλμη η ελευθερία, κύριε Σερέτη. Όπως έλεγε ο Ανδρέας Κάλβος. Και όπως λέει και η σημαία μας, ελευθερία ή θάνατος. Σας ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση. Να έχετε ένα καλό τριήμερο και να τιμήσετε. Εκεί έχει την Εθνική Παρέλαση, αν δεν κάνω λάθος. Βέβαια. Τη Στρατιωτική Παρέλαση Θεσσαλονίκης. Να την τιμήσετε και να συνεχίσετε την προσπάθεια, γιατί βλέπω ότι ο φόκους είναι, αν δεν κάνω λάθος, αυτή τη στιγμή μέσα στις δύο πρώτες θέσεις στη Θεσσαλονίκη. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χίο. Είναι τιμή μου να μιλάμε μαζί στον αέρα. Καλό μεσημέρι να έχετε, αγαπητέ συνάδελφε. Καλό μεσημέρι, καλό Σαββατοκύριακο. Υγεία και ευλογία. Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Ακούσατε τον Στέφανο Χίο. Με το καλύτερο μήνυμα μας αποχαιρέτησε για το τριήμερο και την Εθνική Γιορτή της 25ης Μαρτίου.
Παλεύω για την ελευθερία. Παλεύω για να μπορέσετε να αφυπνιστείτε και να μπορέσετε να καταλάβετε με ποιους έχουμε να κάνουμε. Αν είχα λίγο χρόνο ακόμα θα τον ρωτούσα τον κύριο Χίο τι να κάνει ο σκύλος. Πού να με βοηθήσει ο σκύλος τώρα. Θα έρθει ο άλλος με το όπλο να μας ξεκάνει, να με σώσει ο σκύλος. Άμα είναι να γίνει, θα γίνει. Εγώ εδώ είμαι. Τι να σας πω. Όποιος θέλει, ξέρει που θα με βρει. Απλό λαϊκό παιδί είμαι που λέω την αλήθεια. Δεν πειράζω κανέναν και δεν έχω πει ποτέ ψέματα. Πάντα διασταυρώνω αυτά που λέω. Γιατί θέλω να είμαι σίγουρος ότι δεν θα εκτεθώ. Και για όλους αυτούς που τρέχουνε να λασπώσουνε, τρέχουνε να πούνε πράγματα για εμένα χωρίς να με ξέρουνε, ένα έχω να τους πω. Να πάνε να κοιτάξουνε στον καθρέφτη τον εαυτό τους, να συζητήσουνε με τον εαυτό τους, να βρούνε τι κόμπλεξ έχουνε και να τα ξεπεράσουνε. Εδώ δίνουμε έναν αγώνα. Έναν αγώνα. Για τον οποίο παίρνουμε πολλά ρίσκα. Πάρα πολλά ρίσκα. Και κανονικά θα έπρεπε να εκτιμάτε το ότι ένας άνθρωπος ρισκάρει το κεφάλι του για να μπορέσετε εσείς να ακούσετε αυτά που δεν ακούτε από όλα τα πληρωμένα μέσα μαζικής εξαπάτησης. Τα είπαμε όμως. Σας αρέσει να σταυρώνετε, σας αρέσει να διασύρετε, σας αρέσει να κράζετε. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Καλό μεσημέρι, υγεία, ευλογία σε όλους και σε αυτούς που με βρίζουνε και σε αυτούς που με αγαπάνε. Καλό τριήμερο, το κεφάλι ψηλά, θέλει ψυχή και τόλμη και ο τολμών νικά. Πάντως δεν χρειάζεται να το παίζετε έξυπνοι και δεν χρειάζεται να το παίζετε νταΐδες. Γιατί όλοι ξέρουμε ότι έχετε φάει παπά. Όλοι ξέρουμε τι έχετε πάθει και κατά πόσο σας έχουν κοροϊδέψει. Διάφοροι. Διάφοροι σας έχουν κοροϊδέψει. Διάφοροι σας έχουν κατακλέψει. Άτομα τα οποία αν τα βάλεις να μετρήσουν μέχρι το 20 θα μπερδευτούνε. Κι όμως απέκτησαν θέσεις εξουσίας και σας κλέψανε. Οπότε η εξυπνάδα σας δεν πήγε και τόσο καλά. Θέλει στρατηγική, θέλει σκέψη, θέλει σωστή τοποθέτηση και θέλει μεγάλη προσοχή. Καλό μεσημέρι, τα ξαναλέμε τη Δευτέρα. Focus FM 103,6. Σερέτης Γρηγόρης κόντρα στο σύστημα. Σήμερα θα πάμε πάλι με το τραγουδάκι το αγαπημένο, αλλά αυτή τη φορά με Μαριό. Γιατί πρέπει όλοι αυτοί που νομίζουν ότι θα τη γλιτάρουνε να ξέρουνε ποιες μέρες έχει μακαρόνια, ποιες μέρες είναι ο κουρέας και πότε έχει τζάμπα κρέας. Ψηλά το κεφάλι ρε, δεν μασάμε τίποτα. Κόντρα σε όλους και σε όλα. Μου χτυπούν το παραθύρι, ένα σαμάτο το δίλι. Μου χτυπούσανε και την πόρτα για δυο-τρεις ρίζουλες χόρτα. Τι ρίζες ήταν αυτές, Μαριό μου, τι ρίζες. Θέλησανε για να πούνε στο μπαξέ μου για να πούνε και μου κόψανε τις ρίζουλες που τις είχα από μικρούλες. Τόσο δούλες και παρισάκια ψηλά. Τις ανάθρεψες από μικρούλες. Απ' τα ζωνιανά. Και βλέπω το
το ζαφύρι. Δεν έγινα πουλόπουλος και μ' αρπάξω σταυρόπουλος. Δεν έγινα πουλόπουλος και μ' αρπάξω σταυρόπουλος. Άιντε μπαγάσα σταυρόπουλε, ρουφιάνε ένα από στρατεία. Μαρικάκι μου. Πού ήταν ο νου σου, πού ήταν, ναι. Πού ήταν ο νου σου, πού ήταν, ναι. Πού ήταν ο νου σου, πού ήταν, ναι. Ρε μάγκα καρά, πού ήταν, ναι. Πού ήταν ο νου σου και εσύ είχαμε για τσίλιες και μας την πέσανε. Πες το μπουκάλι του λαδιού, πες το μπουκάλι του λαδιού. Στο μπουκαλάκι του λαδιού και στο λουλά τα αρχιλεδιού. Σαμπούλα μάτσα την πουρού Δημητράκη μου και ο μάγκας βανίζει από το κότερο. Και σε βουζέ προμενάν του Πεκίμου κολλά μαρικάκι. Αυτός είσαι. Γίνεται Διομήδης. Πού εγώ τι γίνεται στο γεντικούλε, άκου. Για να ακούσω, για να ακούσω. Δύο ποδάρια σηκωμένα, δύο ποδάρια σηκωμένα, δύο ποδάρια σηκωμένα κι άλλα δύο γονατισμένα. Ρε την Άννα. Άιντε τα ποδαράκια τα κουρασμένα. Χτυπάει την άλλη. Μια κοιλιά χτυπάει την άλλη. Μια κοιλιά χτυπάει την άλλη. Και έχουνε χαρά μεγάλη. Κουστάρω. Κι εσείς. Ναι. Ακάκι, να μην ξεχάσεις, τα μακαρόνια να είναι μίσκο. Να πάμε όλοι μαζί. Για να ακούσω. Και την Κυριακή και έχει κρέας. Και την Κυριακή έχει κρέας. Και την Κυριακή έχει κρέας. Τσάμπα είναι το κουρέας. Μία και εξήντα το ξούρισμα. Και η χαλάουα. Τσάμπα. Βρε
Εσείς τώρα δυνατά όλοι. Άσπρα μούρα. Άσπρα μούρα. Άσπρα μούρα. Είσαι μια. Όχι χέρια να κουνάς και πόδια να κουνάς. Άστο να πάει το ρημάδι, άστο. Κατέβα πτάλογο, ίδρωσε. Κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Μία με τρεις.